μέσα στην ταραχή, αγωνία και αβεβαιότητα που ζούμε σήμερα, ο Θεός μας χάρισε τους σύγχρονους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει η μορφή και η εξέχουσα προσωπικότητα του Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ενός συγχρόνου Αγίου, στον οποίο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε πάρα πολλά. Ο Πατήρ Επιφάνιος, κατά κόσμον Ετεοκλής Θεοδωρόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Βουρνάζη της Καλαμάτας στις 27 Δεκεμβρίου του έτους 1930. Διακρίθηκε από την υπιακή του ηλικία για την ευλάβεια, την πίστη στο Θεό και τις αταλάντευτες αποφάσεις του. Η αγάπη του για τον Χριστό, την Εκκλησία του και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους υπήρξε αστήρευτη και πηγαία. Η ανιδιοτέλειά του μοναδική. Διακόνησε την Εκκλησία μας ως άμυστος κληρικός, ως απλούς πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών του ομονίμου Συλλόγου της Οδού Μενάνδρου 4 στην Αθήνα, αλλά και δεχόμενος καθημερινά πλήθος κόσμου, λαϊκών και κληρικών, στην κατοικία του της Οδού Μακεδονίας 24. Επανειλημμένος και αταλάντευτα, αρνήθηκε πολλάκι στην αρχιεροσύνη για λόγους που θα δούμε παρακάτω, έδωσε όμως αφανώς το παρόν σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες της Εκκλησίας στην εποχή του, όπως εναντίον της πολιτείας, παραδείγματος χάρη για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, τον πολιτικό γάμο, των αμπλώσεων, του αυτομάτου διαζυγίου, υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και εναντίον των αιρέσεων, αλλά και σε σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα που προέκυψαν επί των ημερών του, λόγου χάρη μεταθετό επισκόπων, θέμα των 12 Μητροπολιτών και πλήστα άλλα θέματα. Υπήρξε μοναδικός γνώστης και ερμηνευτής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Αγωνίστηκε για την ακριβή τήρησή τους, γιατί έβλεπε μέσα σε αυτούς τον χαρακτήρα του Χριστού. Παρά την τεράστια προσφορά του, επεδίωξε μέχρι τέλους την αφάνεια και το περιθώριο. Υπήρξε πρότυπο πνευματικού με τη διάκριση, την σοφία και την οξυδέρκεια που τον χαρακτήριζαν από την παιδική του ηλικία. Τα σπάνια διανοητικά και όχι μόνο χαρίσματά του, τα ονόμαζε δυνάριο, όχι τάλαντο, τα έθεσε στη διακονία του λαού του Θεού. Η σειρά των εκπομπών που θα δείτε συνετέθη από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον Πατέρα Επιφάνιο από κοντά. Οι 8 ομιλητές έδωσαν ο καθένας ανεξάρτητη συνέντευξη, χωρίς να γνωρίζει τι είπαν οι άλλοι, και για το έργο αυτό συνθέσαμε τις μαρτυρίες τους σύμφωνα με το εκάστοτε θέμα που παρουσιάζεται σχετικά με τον Γέροντα. Είναι θαυμαστή όχι μόνο η ομοφωνία όλων των ομιλητών στην παρουσίαση της προσωπικότητας του Γέροντος, αλλά και η πολύπλευρη παρουσίαση των πτυχών αυτής από την προσωπική οπτική του κάθε ομιλητή. Ευχαριστούμε θερμά για τις μαρτυρίες τους. Τον πανοσιολογιότατο πατέρα Σπυρίδωνα Παυλόπουλο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής και Χαριτωμένης που ίδρυσε ο πατήρ Επιφάνιος. Τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Αθανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Ιερό Θεοαρχήρη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός. Τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων. Τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Παύλο Παυλίδη, πνευματικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Μακρινού. Τον κύριο Πολυνίκη Θεοδωρόπουλο, κατά σάρκα αδελφό του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Τον οδοντίατρο κύριο Δημήτριο Σωτηρόπουλο. Και τον κύριο Στυλιανό Κουριαντάκη, στρατηγό εν αποστρατεία. Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας γιατί μας παρουσίασαν ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του γλαφυρό τρόπο την απερίγραπτη αυτή προσωπικότητα και μας περιέγραψαν ζωντανά περιστατικά και γεγονότα από τη ζωή του, έτσι ώστε να έχουμε ή δυνατόν
μια πληρέστερη παρουσίαση της μεγάλης αυτής μορφής. Ευχαριστώντας αυτούς, επικαλούμαστε και εμείς τις Άγιες Ευχές Του. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τέτοιες προσωπικότητες, όπως είναι ο γεροντάς μας ο πατήρ Επιφάνιος, και αυτή η λογική που επικρατεί στην πατερική σκέψη είναι ότι κανείς για να μπορέσει να περιγράψει ένα πρόσωπο τέτοιας βαθιάς πνευματικότητος και τέτοιας υψηλής, θα λέγαμε, πνευματικής ζωής, θα πρέπει να ζει κάτι αντίστοιχο για να μπορέσει τουλάχιστον να πλησιάσει στο βίωμά του, στη σκέψη του και στη ζωή του. Αντίστοιχα βιώματα δεν διαθέτουμε, πλην όμως θα προσπαθήσουμε έτσι κάτι λίγο ακροθυγώς να πλησιάσουμε την ζωή του γέροντα όπως την είδαμε εξωτερικά. Τα εσωτερικά εκείνος τα έζησε, εκείνος τα γνώρισε, εκείνος μπόρεσε να πλησιάσει με όσο γίνεται πιο ακριβή και πιο γνήσια πορεία προς τον Κύριό μας, και εμείς θα λέγαμε ότι μας ενέπνευσε τρόπο ζωής. Πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για την προσωπικότητα του πατρός Επιφανίου, διότι για να χτιστεί μια τέτοια προσωπικότητα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, αφενός μεν είναι πολύ, ένα σπάνιο φαινόμενο για τα εκκλησιαστικά δεδομένα, αλλά εκείνο που εκπλήσει περισσότερο είναι ότι όχι μόνο χτίζεται μια προσωπικότητα πνευματική που ακολουθεί το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά μια πνευματικότητα που είναι καρπός μελέτης, επιστημονικής όμως, κατά Θεόν επιστημονικής μελέτης του πνεύματος της Εκκλησίας μας και της πατερικής μας παραδόσεως. Θα ήθελα να πω ότι η δυσκολία που έχει κανείς να αναπαράγει με λόγια τη βιωματική αναστροφή με ένα τέτοιον άνθρωπο είναι κάτι που το υπολογίζω πάρα πολύ. Και το υπολογίζω γιατί αυτό που προσλαμβάνει κανείς βιωματικά από την αναστροφή με ένα πρόσωπο, και μάλιστα τέτοιο πρόσωπο, δεν είναι εύκολο και να το αναπαράγει, αλλά και να το προσλάβει ο άλλος όπως το προσέλαβα εγώ. Γιατί αυτό εξαρτάται από σε τι κατάσταση ήμουν εγώ, πνευματική, θεσβιωτική, πώς αυτό το πράγμα το ζήτησα τον πατέρα Επιφάνιο και επέστρεψε σε μένα. Και είναι φυσικό, ό,τι βγαίνει ας πούμε από μένα, σαν εμπειρία ας πούμε, να μην είναι πάντα αυτό το οποίο είναι και το πραγματικό, με τις πραγματικές του διαστάσεις και το πραγματικό του νόημα. Το λέω αυτό ούτως ώστε να μας κρίνουν όσοι μας βλέπουν και μας ακούν με μια επίοικια. Ο πατήρ Επιφάνιος από την πρώτη στιγμή σου έδινε την εικόνα ενός σοβαρού πατρός. Μια πατερική μορφή η οποία δεν κοροϊδεύει, δεν έχει καμιά σχέση, ας το πούμε έτσι, με χαμηλά πράγματα, αλλά κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Ήταν ένας άνθρωπος με θεία εξουσία, με έντονη την χάρη του Θεού. Σαφώς είχε χαρίσματα, τα οποία όμως επιμελώς έκρυβε, πως κάποια φορά άφηνε να του ξεφύγει κάτι. Όμως ήμουν βέβαιος ότι είχα βρεθεί απέναντι σε έναν άνθρωπο με, όπως το είπαμε, κύρος, όχι τυχαίο. Μην ξεχνάς ότι είχα συναντήσει και καθηγητές στο σχολείο μου και στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό το αίσθημα του κύρους δεν μου το έχει δώσει κανένας. Αν λέει μπορούσαμε να γυρίσουμε την εποχή μας πίσω,
αν θα το κάναμε, να γυρίσουμε σε άλλες εποχές που δεν υπήρχε μόλις του περιβάλλοντος για τα κακά του πολιτισμού μας, όχι για τα αγαθά. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν γυρίζαμε το κουμπί του χρόνου, ο πατήρ Επιφάνιος θα ήταν ανάμεσα στις πατερικές μορφές ισοϋψής των μεγάλων παλαιών πατέρων της Εκκλησίας μας. Η βαθιά πίστη του γέροντα Επιφανίου ήταν μοναδική, δηλαδή σε συγκλώνιζε. Ένας σεισμός, δεν ξέρω πόσα ρίχτερ κάθε φορά. Η πίστη του μοναδική. Από την πρώτη επαφή που πήρα, κατάλαβα ότι έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα. Έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό. Όταν είχε φτάσει πλέον στην ηλικία των 18 ετών, ήταν ολοκληρωμένος πνευματικός άνθρωπος. Είχε ένας άνθρωπος με απόλυτη επίγνωση. Μα πώς να μην την έχει την επίγνωση. Όταν η θεία μας έλεγε ότι απορώ πως αυτός ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε με ράσα. Τόσο πολύ. Από μικρό παιδάκι ήταν αυτό που διαβάζουμε στα συναξάρια. Προορισμένος, αφορισμένος, εκχυλίας μητρός. Δεν είναι ψέματα αυτό που διαβάζουμε στα συναξάρια. Ο εκχυλίας μητρός, διαβάζουμε και αφορισμένος κλπ. Πράγματι, το ζήσαμε αυτό σαν εκχυλίας μητρός. 18 ετών έλεγε στη γερόντισσα Αλεξάνδρα, πότε θα πάμε στο Χριστό. Ο Γιώδας για μας ήταν ο διακριτικός ανατόμος της ψυχής μας. Μας ενέπνεε, μας καθοδηγούσε. Μα πέρα από όλα αυτά, νομίζω το πιο σημαντικό για μας ήταν ότι ένας πατέρας, ήταν ένας γνήσιος πατέρας. Όταν έβγαινες από το εξομολογητήριο, ένιωθες πνευματική ασφάλεια. Βγαίνοντας από τους τρεις ιεράρχες, ψιλόβρεχε και θυμάμαι ακόμα, έχει καταγραφεί και αυτό στη μνήμη μου, έκανα δεξιά να φύγω και είπα, εδώ είμαστε. Ο πατήρ Επιφάνιος, λοιπόν, ως πνευματικός πατέρας, μετέδιδε όλα αυτά τα οποία η χάρις του Θεού του έδωσε. Και αυτά που του έδωσε ήταν πάρα πολλά. Ο πατήρ Επιφάνιος συνεδίασε την μεγάλη μόρφωση, την βαθιά γνώση της πίστεώς μας και ταυτόχρονα την απλότητα του πιστού που διακρίνει κανείς στους απλούς ποιμένες που δεν έχουν εμπλακεί με τις πανεπιστημιακές μελέτες και γνώσεις. Ήταν άνθρωπος της ουσίας. Τη δεύτερη φορά που πήγα αισθάνθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος εκπέπεμπε, ας πούμε, μία αγάπη, πηγαία, έτσι, γνήσια, ας πούμε, και χωρίς όρια. Και από το ξεχύλισμα το δικό του, μαθαίναμε κι εμείς. Μας έμαθε την ελεημοσύνη, μας έμαθε την νηστεία, μας έμαθε την προσευχή. Και στα τελευταία του χρόνια, με την ασθένειά του, μας έμαθε και την πώς υπομένει ένας χριστιανός. Η πόρτα του δεν έκλεινε ποτέ. Από το πρωί που θα ξυπνούσε και θα τελείωνε τις ακολουθίες, υπήρχε ένα μαρμαράκι στην πόρτα και ήταν ανοιχτό και ερχόταν διάφοροι άνθρωποι. Είτε προγραμματισμένα, είτε απρογραμμάτιστα. Δεν υπήρχε άνθρωπος να πάει να του ζητήσει μια, ας πούμε, σύνδρομη βοήθεια και ο πατήρ Επιφάνιος να του κλείσει την πόρτα ή να διαφορήσει. Ένας κληρικός σήμερα έχει πει ότι τον έχει αποκαλέσει πνευματικό 100. Όπως το 100 τρέχει σε πρώτη φροντίδα, έτσι και αυτός έτρεχε. Δεν μπορούσε λοιπόν να εγκαταλείψει τα παιδιά του και τις ανάγκες τους και να αρχίσει να γράφει βιβλία κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκε το χρόνο για να ασχοληθεί με ακαθόδη θέματα της Εκκλησίας και να δώσει τις καλύτερες των λύσεων. Η γραφίδα του, θα λέγαμε, όπως έλεγε ο ίδιος, όταν παιδί μου λέει πιάνω τη γραφίδα, κυριολεκτικώς τρίζει στο χέρι μου. Έτσι λοιπόν για πάρα πολλά θέματα θα λέγαμε ότι κάποια άλλη δύναμη, την οποία υποπτεύεστε, τον έσπρωχνε για να γράψει, να μιλήσει και να πει την αλήθεια. Θα έλεγα ότι είναι μια πατερική μορφή άλλης εποχής στην εποχή μας. Μια ουράνια μορφή
ηγετική μορφή και στα θέματα τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά και τα εθνικά στην εποχή μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τα τόσα χαρίσματα, αυτό στο οποίο κυριολεκτικά αφιερώθηκε ήταν η αγάπη προς τον πλησίον, η οποία περνούσε μέσα από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Θεό. Άφησε όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Θεός και τα οποία τον ανέπαυαν, τη συγγραφή. Αυτά ήταν όλα του πατρός Επιφανίου. Γι' αυτό είχε όλες αυτές τις βιβλιοθήκες. Διάβαζε και προωθούσε τη θεολογική σκέψη. Έγραφε άρθρα τα οποία έμεναν και μένουν μνημειώδη και προφητικά. Ο δε πατήρ Προφύριος κατ' επανάληψη του φώναζε. Γράψε, 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 γράψε. Τον χαρακτήριζε σοφό. Όταν το ρώτησε τον πατέρα Πορφύριο, θα σου έλεγε τον Άγιο Πορφύριο σήμερα, θα σου έλεγε ότι είναι σοφός. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος καθοδηγούσε, κατήφθηνε τα εκκλησιαστικά πράγματα. Παρενέβαινε πάντοτε με πολύ ουσιώδη λόγο, χωρίς να φοβείται τίποτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πολλές φορές αντιμετώπισε και κινδύνους ο πατήρ Επιφάνιος στο έργο το οποίο έκανε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ηγέτης της Εκκλησίας, πατήρ της Εκκλησίας, σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας. Έχοντας τη σωστή κατεύθυνση και καθοδήγηση των πραγμάτων. Ήτανε παρόν σε όλες τις μάχες της Εκκλησίας και θα έλεγα ότι ήτανε και εμψυχωτής μεγάλων και αγωνιστών πατέρων όπως ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, πατήρ Ιωήλια Νακόπουλος, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, πατήρ Αφιλόχιος Μακρύς. Ήτανε εκείνος που συνέδεε όλους και γι' αυτό ήταν πάντοτε ο ενορχιστρωτής, ο γεφυροποιός, ήταν εκείνος ο οποίος ήθελε να αξιοποιεί όλες τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας. Δεν ήθελε να μείνει κανείς απ' έξω και κυρίως να ειρηνεύει εκείνους οι οποίοι είχαν ζήλο νου κατ' επίγνωση, που ήσαν πολύ φανατικοί, να τους ειρηνεύει και να εμψυχώνει εκείνους που ήσαν αθύναμοι. Τι άφησε ως παρακαταθήκη ο πατήρ Επιφάνιος? Τον εαυτό του, τη ζωή του, το παράδειγμά του. Ο πατήρ Επιφάνιος πέρασε και άφησε το στίγμα του στην Εκκλησία, χωρίς να κάνει βέβαια και πολύ θόρυβο. Προσπαθούσε σιωπηλά να κατευθύνει, να καθοδηγεί, να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Δεν ησύχαζε ποτέ και έτσι πορευόταν και προχωρούσε στη ζωή του. Αφανής με όλη τη συνείδηση, αφανής στην ουσία της λέξεως και έτσι ο Θεός πιστεύω κάπου αλλού τον έκανε εμφανή το γέροντα και θα αποτελεί διαχρονικά ένα θα λέγαμε πνευματικό ορόσημο για πολλούς πολλούς ανθρώπους. Και κάπου γράφει, για να μιλήσει ο ίδιος, μην μιλήσω εγώ, ότι καρπός του αφανούς και αθορύβου έργου μου υπήρξαν 2 εκατοντάδες τουλάχιστον πτωχών νέων σπουδασάντων διαφόρους επιστήμας, ενώ την κάλυψη των δαπανών για τα σπουδάστων και πολλοί από αυτούς και στο εξωτερικό, καθώς και εκατοντάς περίπου νέων περιβληθέντων τωράσων. Άλλοι περιευλήθησαν το μοναχικόν, άλλοι το του κληρικού αγάμου ή εγκάμου, να μνημονεύσω και βοηθείας πτωχών ή ιατροφαρμακευτικάς περιθάλψης ενδεών, ζεις πλησίων μου και γνωρίζεις ότι διειδικού νομικού φορέως για το αδιάβλητον της διαχειρήσεως, εις η ευθύνη έχει αρχίθεν να αποτεθεί ουχή εις τας εμάς χείρας, αλλά εις τας χείρας άλλων, έχουν διακινηθεί πολλές δεκάδες εκατομμυρίων υπέρ αβαγών σκοπών, εκεί δε διατίθεται και ό,τι περισσεύει μη εκ τίνων βιβλίων μου εχόντων μεγάλην κυκλοφορία. Καταρτισμούς ομάδων αιμοδοτών διαχειρουργημένους ασθενείς, συμφιλιώσεις ανδρογίνων, αποτροπάς διαζυγίων, αποσοβήσεις επικειμένων εκτρώσεων, ελεύσεις εις τον κόσμο παιδίων, πολλά τούτων είναι σήμερα φοιτητέ, καταδικασμένων να μην γεννηθούν διότι οι γονείς των είχαν διακόψει την περαιτέρω παιδοποία, επιστροφά σχισματικών ή αιρετικών, βαπτίσεις μετά κατήχηση ικανού αριθμού αλλοθρίσκων, επισκοπική και λεύση πάντοτε, νομιμοποιήσεις σχέσεων παρανόμων συζώντων, αναγεννήσεις ψυχών κτλ. Κοντά του μάθαμε να αγαπάμε το Θεό, μάθαμε να αγαπάμε την Εκκλησία, μάθαμε να αγαπάμε τους ανθρώπους. Όλα αυτά βέβαια ο γέροντας θα έχει κάθε υπερβολή.
Ο γέροντας Επιφάνιος, όπως είπαμε και προηγουμένως σε αυτή τη μακρά συζήτηση που κάναμε, ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπος της πίστεως και εκείνος ο οποίος περίμενε ότι το τελικό λόγο θα τον πει ο Θεός. Ο ιστορικός της εκκλησιαστικής ιστορίας της πατρίδος μας, ειδικά από την 30ετία 60 με 90, εκοιμήθη το 89, θα λέγαμε έκτο 88, 28 χρόνια, 30, θα σταθεί πάρα πολύ στο όνομα πατήρ Επιφάνιος. Μπορεί να πει κανείς ότι όχι απλώς έγραψε ιστορία, αλλά άφησε εποχή. Δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε σαν παιδί, όπως κάνουμε εμείς και τα σημερινά παιδιά τα δικά μας και παλαιότερα εμείς. Ήταν αφορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, τον οποίο τον ακολούθησε με συνέπεια και με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ουδέποτε τον άκουσαν οι δικοί μας να έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Πάντοτε ήταν ακριβής σε αυτά που έλεγε. Σκεφτείτε μας, μου έλεγε η μακαριστή αδελφή μας ότι όποιος έκανε ζημιά στο σπίτι, αν γινόταν μια ζημιά στο σπίτι, και αυτή προήρχε τον μικρό Ετεοκλή, τον μετέπειτα πατέρα Επιφάνιο, ο ίδιος έλεγε στους γονείς μας ότι μη μαλώσετε τη Φωτεινή, την αδελφή μας, εγώ έκανα τη ζημιά, είχε σύνολα όλα τα άλλα και το θάρρος γνώμης του. Ένα μεγάλο σεβασμό επίσης έτρεφε και προς τους μεγαλύτερους, ειδικά στους κληρικούς. Και γενικά, σαν παιδί, οι πληροφορίες που έχω από τα συγκινικά μου πρόσωπα ήταν, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι επρόκειτο περί ενός χαρισματούχου και εναρέτου και ευλογημένου παιδιού. Βεβαίως όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης και βαθιάς εργασίας που είχε κάνει ο πατήρ Επιφάνιος από τις νηπιακής του ηλικίας. Από μικρό παιδάκι φρόντιζε να μην χάσει τον παράδεισο. Δεν έπαιξε σαν παιδί. Τα παιχνίδια του ήταν, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη παιχνίδια, το να μεταβαίνει σε ιερούς ναούς και εξοκλήσια με την οικογένειά μας, το να μεταλαμβάνει αδιαλείπτως των αχράντων μυστηρίων, το να ζει μια χριστιανική ζωή, καθώς επίσης και κάθε Κυριακή έπαιρνε αντίδωρα, τα οποία τα φύλαγε για όλη τη βδομάδα. Πριν ξεκινήσει το πρωί για το νηπιαγωγείο, είχε δημιουργηθεί τότε στην Καλαμάτα ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο και τον είχαν γράψει δική μας και παρακολουθούσε. Και κάθε πρωί έπαιρνε το αντίδωρό του και έτσι ξεκινούσε η μέρα του. Ήταν στις συζητήσεις του με τη γερόντισσα η μέρημνά του από βρέφος, από νήπιο μάλλον, να μην χάσουμε τον παράδεισο. Και αν έκανε κάποια αταξία, έλεγε αμέσως στη θεία του, τώρα θεία έχασα τον παράδεισο από αυτό που έκανα, από αυτό που είπα. Και το έλεγε η γερόντισσα, παραλίγο να τον χάσεις, πρέπει να προσέξεις. Είχε χάρη Θεού. Πρόσεχε τώρα. Σε μικρή ηλικία λέει, ας πούμε πήγαινε, ξέρω εγώ, σαρακοστή στο σπίτι, είχαν φτιάξει κρέας. Ναι. Μα αυτό είναι, είσαι κρυωμένος και πρέπει να φτιάξω το κοτόπουλο. Όχι, όχι. Μα παίρνει, στο λέω εγώ, η θεία και τρέπα. Άκουσε. Μάνα, πατέρα, θεία, παππού. Σ' αγαπώ πολύ. Έτσι, και δεν θέλω να σου χαλάσω το χατήρι. Αλλά επειδή αγαπώ πιο πολύ το Θεό, δεν θα πάω κρέα σήμερα να κάνω νηστεία. Δηλαδή, σέβαζε στη θέση σου από μικρό παιδί. Αυτό όμως είναι χάρισμα Θεού. Θα έλεγα ότι ο γέροντας Επιφάνιος, ο οποίος επεδίωξε την αφάνεια σε ολόκληρη τη ζωή του, και κάποτε όταν μου ζήτησαν να μιλήσω σε κάποια συγκέντρωση μιας ενορίας, είχα βάλει ένα τίτλο «Ο αφανής Επιφάνιος». Όλη η ζωή του λοιπόν ήταν η αφάνεια του γέροντα Επιφανίου, η συμβολή του. Εκ του αφανιούς μίλησε για
πάρα πολλά και συνέβαλε πάρα πολύ στον χώρο της Εκκλησίας. Ο πατήρ Επιφάνιος ήταν βαθιά ταπεινή προσωπικότητα. Όποιος τον έβλεπε δεν το καταλάβαινε αυτό, γιατί έβλεπε τα χαρίσματά του, τα οποία επεκάλυπταν τα πάντα. Αλλά ήταν μια βαθιά ταπεινή προσωπικότητα. Ταπεινή προσωπικότητα με την έννοια ότι ήξερε ποιος ήταν, ήξερε τα χαρίσματα τα οποία του είχε δώσει ο Θεός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, γνωρίζοντας τα χαρίσματά του, απέφευγε κάθε είδους αξίωμα, κάθε είδους προβολή. Και σε γνώσεις ήταν άπιος Επιφάνιος, και σε μυαλό και σε όλα, αλλά ήταν ταπεινός. Λάθευε όσας έλεγαν οι πατέρες, δηλαδή πέρασε από αυτή τη ζωή χωρίς το παραχωμάρι. Έτσι είναι. Ο άλλος είναι, ξέρει πέντε πράγματα. Αγνοεί 95, αλλά το κάνει μεγάλος και τρανός. Ετός ξέρει 100% και ήθελε να είναι στα φάνια. Είχε ένα μοναδικό τρόπο να κρύβει την αρετή του, να κρύβει την κατάνοιξή του, να κρύβει τον εαυτό του, και αυτό βεβαίως δεν μπορούσε να κρυφτεί απόλυτα. Έκανε όμως ό,τι περνούσε από το χέρι του για να περάσει απαρατήρητος. Όταν ήταν φοιτητής, αυτός ως μαθητής γυμνασίου μελετούσε πατέρες της Εκκλησίας. Οπότε όταν πήγε φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν αητός. Οι καθηγητές του ρωτάγανε, παρακαλώ, επ' αυτού τι γνώμη έχει ο κύριος Θεοδρόπουλος. Ρωτάγανε ο καθηγητής τον κύριο Θεοδρόπουλο να πει. Δεν τον έβλεπα ποτέ τον πατέρα Επιφάνιο να πηγαίνει σε επίσημες εκδηλώσεις. Θεολογικά συνέδρια. Ξέρω ότι εγώ εκδηλώσεις τις οποίες τον καλούσαν, επιστήμονες, φίλοι του κλπ. Επιστημονικά σεμινάρια, ποτέ. Μια φορά, δεν θυμάμαι μάλιστα για ποιο θέμα ήταν, είχαν πάει μαζί Ευρυπίδου, εκεί που ήταν η Ένωση των Θεολόγων, τότε παλιά. Και πήγαμε γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Καθηγητή πανεπιστημίου κλπ. Μάλιστα, ενθυμούμε ότι στην πύλη της Μεγάλης Αθούσης υπεδέχεται τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν εκεί και μάλιστα τα επίσημα πρόσωπα. Ο καθηγητής θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Μπρατσιώτης, ο Νικόλαος. Είχαμε πάει λοιπόν με τον πατέρα Επιφάνιο, εμείς φοιτητέ, ο ίδιος ο πατήρ Επιφάνιος, όταν τον είδε ο Μπρατσιώτης, ο Νικόλαος Μπρατσιώτης, άφησε τους πάντες, έτρεξε στον πατέρα Επιφάνιο, έπεσε κυριολεκτικά στα γόνατα να του φιλήσει το χέρι και εν συνεχεία τον άρπαξε από το χέρι και τον τραβούσε να τον βάλει στις πρώτες θέσεις. Ούτε καν το διανοήθηκε ο γέροντας να κάνει κάτι τέτοιο. Άφησε με Νίκο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν είμαι γι' αυτά κλπ. Άφησε με Νίκο μου, στο τέλος υπεχώρησε ο Μπρατσιώτης. Πάνω λοιπόν στα θεωρία. Κάθισε ο πατήρ Επιφάνιος μαζί με εμάς τους φοιτητές. Μαζί με εμάς τους φοιτητές. Και το μόνο που άφηνε απ' έξω από το προσκήνιο ήταν ο εαυτός του. Όλους τους έφερνε στο προσκήνιο, όλους τους αξιοποιούσε, όλους παρακινούσε να εμφανίζονται, να παρουσιάζονται, και εκείνος έδινε τις ιδέες, έδινε τις οθήσεις, έγραφε, αλλά πολύ σπάνια παρουσιάζεται σε δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστικά τότε που έγινε το από τηλεοράσεως μεγάλη συζήτηση για την εκκλησιαστική περιουσία, όλοι του έλεγαν, γιατί, λέει, δεν πηγαίνετε πάτερ Επιφάνη, γιατί δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση. Τα επιχειρήματά του ήταν καταπέλτες, ήταν αμάχητα, δεν μπορούσε κανείς να τα αντιμετωπίσει. Και έβρισκε πάντοτε μία εύλογη δικαιολογία ώστε να μην του πει κανείς ότι από ταπείνωση αποφεύγει. Έλεγε Φερρυππίν ότι εγώ δεν έχω την μιλιχιότητα του Αναστασίου, του Γιαννουλάτου, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Εκείνος είναι για την τηλεόραση. Εγώ έχω ένα έντονο στο ύφος μου και δεν θα καθίσει ο άλλος να ακούσει τα επιχειρήματα.
θα σκαλώσει το ύφος. Αυτό δεν ήταν όμως αληθές, διότι μπορεί να ήταν έντονο το ύφος του με την έννοια ότι ήταν ζωντανός άνθρωπος, ήταν άνθρωπος που ο λόγος του είχε παρησία και παρουσία, αλλά δεν ήταν σε καμιά περίπτωση φανατικός ή αλόφρον ή να μην αναχαιτίζεται ή να δίνει μια εικόνα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Το χρησιμοποιούσα όμως αυτό σαν επιχείρημα για να κρυφτεί και πάλι. Έζησα, όπως σας είπα, μαζί του 13 ολόκληρα χρόνια, από το 76 μέχρι το 89. Αν τον είδα 4-5 φορές να φοράει τα διακριτικά του ως αρχιμανδρίτης, ίσως να είναι και υπερβολή. Πάντοτε λειτουργούσε ως απλούς πρεσβύτερος. Είτε λειτουργούσε στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών, είτε λειτουργούσε στο εισηγαστήριο της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου στην Τριζίνα, πάντοτε ως απλούς πρεσβύτερος. Δεν φορούσε ούτε καν επιγονάτιο, όχι σταυρό και επανοκαλύμαυχο. Είπα 4-5 φορές, γιατί κάποιες φορές γνωστοί και φίλοι του αρχιερείς τον επίεσαν σε κάποιες μεγάλες γιορτές να φορέσει και αυτό το επανοκαλύμαυχό του, να φορέσει το σταυρό του. Και το έκανε προς χάριν τους. Δεν ήταν μέσα στην ιδιοσυγκρασία του η προβολή. Ενθυμούμε μία φορά, μου φαίνεται, αν είχε φορέσει 2-3 φορές σταυρό αρχιμανδρίτου στη ζωή του θα ήταν ζήτημα, και δεν ξέρουμε ποιες περιπτώσεις. Μία φορά ένα πνευματικό του παιδί που θα έβγαζε όλη η αδελφό της την αυτή φωτογραφία, του επέμενε να του φορέσει σταυρό. Γέροντα φορέσεις, βρε παιδί μου, δεν έχω, πολύ πιεστικός. Καλά, λέει ο γέροντας. Παίρνει λοιπόν το σταυρό, τον φοράει, βγαίνει μου φωτογραφία, χαρά. Πείσαμε το γέροντα, φόρεσε σταυρό και τώρα θα έχουμε μια φωτογραφία. Και όταν βγήκαν οι φωτογραφίες, ο σταυρός δεν υπήρχε η φωτογραφία αυτή. Γέροντα, η φωτογραφία που βγάλαμε σταυρό. Α, λέει. Το σκέφτηκα, λέει. Είπα, πριν πας να το εμφανίσεις, φέρε μου το φιλμ εδώ. Έκοψα, λέει, την φωτογραφία με το σταυρό, πετάχτηκε αυτό και εμφάνισε τις άλλες φωτογραφίες. Αυτός ήταν ο γέροντας Επιφάνειος. Το παράδοξο είναι ότι δεν κηρύττει κατά τη Θεία Λειτουργία ή κατά τις αγρυπνίες. Δεν εκήρυξε ποτέ. Μόνο 3 χρόνια πρώτης κοιμήσεώς του έκανε μετά την Θεία Λειτουργία μία ομιλία στους παρευρισκομένους και επακολουθούσε συζήτηση και έρωτα αποκρίσεις. Όταν κάποτε τον ρώτησα, γιατί δεν κηρύτετε εσείς, εδώ κηρύττουμε όλοι που δεν έχουμε τις προϋποθέσεις, εσείς που έχετε τέτοιες δυνατότητες, γιατί δεν κηρύτετε. Λέει, για να κηρύξει κανείς πρέπει να προετοιμαστεί, θέλει ειδική μελέτη, θέλει πολύ χρόνο, και εγώ με τις εξομολογήσεις, με όλα αυτά τα τρεχάματα, δεν μπορώ να κάνω αυτή την προετοιμασία. Βεβαίως, ποιον έπιθε με αυτές τις εξηγήσεις, όμως δεν μπορούσες να επιμείνεις για πολύ, διότι δεν ήταν μόνο αυτά τα οποία έλεγε, αλλά και ο τρόπος που τα έλεγε και η εξουσία που είχε, που δεν σου έδινε τη δυνατότητα να επιμείνεις πολύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορούσες να επιμείνεις να επιτύχεις με την επιμονή σου αυτή. Πρέπει να σας πω ότι, αν και είναι γνωστό αυτό, ότι σαν άτομο είχε πάρα πολλά φυσικά προσόντα. Ήταν φιλομαθής. Είχε απέραντη μνήμη. Ήταν ικανός να ολόκληρα κατεβατά, ας πούμε, από Παλαιά Διαθήκη, από πατέρες, να τα λέει από στήθος. Θυμάμαι
πόσο είχα εντυπωσιαστεί όταν για πρώτη φορά βρέθηκα σε μια τέτοια περίπτωση. Συνήθως τις Κυριακές μαζευόμαστε εκεί πέρα κάποια κοσαριά φοιτητές. Εγώ βέβαια τότε δεν ήμουν φοιτητής, αλλά ήμουν ελεύθερος και ήμουν σαν φοιτητής. Μαζευόμαστε και το βράδυ της Κυριακής στην πολυκατοικία πάνω υπήρχε ένα κλεισάκι. Στη Ζωοδόχο πηγή. Κάναμε τον Εσπερινό και μετά τον Εσπερινό κατεβαίναμε στο γραφείο του Πατρός Επιφανίου. Λοιπόν, στη γωνία ήταν αυτό το εικονοστάσιο. Και το γραφείο, ένα άλλο γραφείο και γύρω-γύρω καρέκλες που καθόμαστε, τέλος πάντων, οι φοιτητές, οι νέοι, και επειδή το γραφείο δεν ήταν επαρκές να χωρέσει 20-25 άτομα ζευόμαστε κάθε φορά, είμαστε και σε, τέλος πάντων, και σε άλλα δωμάτια εκεί και ακούγαμε. Είχε αρκετά βροντόδη φωνή και ήταν και πολύ έτσι εκφραστικός, οπότε δεν είχαμε πρόβλημα ακουστικής. Ήταν μια απόλαυση. Αλλά η πρώτη, ας πούμε, έτσι, εντύπωση από όψος, ας πούμε, εντυπωσιασμού σε μένα ήταν ότι ήξερε ολόκληρα κείμενα απ' έξω. Όταν λοιπόν καταλάβαινε, όπως ήταν χυμαρόδης, ο λόγος του ήταν χυμαρόδης και δεν ήταν έτσι διανθισμένος και με χιούμορ και με λαϊκές εκφράσεις, ήταν ένας ζωντανός λόγος, σε κρεμόσουν από τα χείλη του. Όταν λοιπόν μιλούσε και χρειαζόταν να επικαλεστεί κάποιο κείμενο από οπουδήποτε, από συγγραφέα, από παλαιά διαθήκη, από κοινή διαθήκη, από πατέρες, από δεκάδες βιβλία που μπορεί να φανταστείς, ιστορικά βιβλία κλπ. Και άρχισε να λέει το κείμενο απ' έξω. Οπότε μετά την πρώτη δεύτερη φράση όλοι ανοίγαμε το στόμα μας. Να παγιέται ολόκληρο κομμάτι απ' έξω, οπότε σταμάταγε. Και έλεγε η επόμενη φράση. Παιδί μου, εκεί πρώτο βιβλίο δεξιά, πάνω, κατέβασε το βιβλίο κάτω. Κατέβασε το βιβλίο κάτω. Συγχωρείτε που θα αναπαραστήσω την κίνησή του. Κατέβασε το βιβλίο κάτω. Και άρχισε να διαβάζει αυτό το οποίο απήγγειλε προηγουμένως απ' έξω. Ήταν συνήθις εικόνα αυτή. Το βιβλίο και η σελίδα. Ούτε περιεχόμενο ούτε τίποτα. Κατευθείαν στο βιβλίο, τη σελίδα και συνέχισε. Στην αρχή εντυπωσιαζόμαστε, αλλά μετά εξοικειωθήκαμε και με αυτό το θέαμα. Ήταν σύνηθες. Συνηθάστε το. Έγραψε κιόλας ο πατήρ Επιφάνιος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και τα έργα τα οποία συνέγραψε ήταν μνημειώδη. Θα μπορούσε να γράφει κατά τη μαρτυρία τη δικιά του ένα βιβλίο ολοκληρωμένο και μάλιστα βιβλίο προωθητικό, όχι βιβλίο μέλισσας. Το να γράψει κάποιος, ξέρω κι εγώ, κάποιο βιβλίο μαζεύοντας στοιχεία από παλαιούς συγγραφείς, πατέρες κλπ. Είναι εύκολο. Αλλά το να προωθεί τη σκέψη και μάλιστα τη θεολογική σκέψη, η οποία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πατήρ Επιφάνιος λοιπόν θα μπορούσε να γράφει κατά τη μαρτυρία, επαναλαμβάνω, τη δικιά του και με τα θέματα τα οποία ανέκυπταν, ένα βιβλίο κάθε τρίμηνο. Κάποια φορά ο γέροντας Επιφάνιος είχε πει σε μία περίπτωση ότι τον ρωτούσανε μερικοί, «Καλά γέροντα, για αυτό το θέμα δεν θα γράψετε κάτι?» «Παιδί μου», λέει, «με πρόλαβαν». «Τι να γράψω?» «Τι σας πρόλαβαν, τι έγινε?» «Διάφοροι», λέει, «που ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα, με πήρανε τηλέφωνο, τους είπα τις απόψεις μου και μετά αυτές τις βλέπω δημοσιευμένες. Οπότε», λέει, «τι να γράψω, τα ίδια πράγματα?» Και πάρα πολύ, πώς το λένε, ευφιέστατο άτομο. Ευφιέστατο άτομο. Πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Έφευγε, ξέφευγε λίγο από τη θεολογία που πας εσύ τώρα, πεταγόταν λιγάκι, άκουγε και νομική, στα έδρανα, άκουγε και λίγο ιατρική. Αν μίλαγες μαζί του, ήξερε από ανατομία αρκετά πράγματα να σου πει. Θυμάμαι τότε που είχε αρχίσει να αρρωσταίνει πάρα πολύ και δεν του έβρισκαν φλέβη σε γιατρή και του λέει του γιατρού, «Γιατί δεν μου περνά», σου λέει, «εδώ στη σφαγίτιδα?» Τάχασε ο γιατρός. «Σφαγίτιδα, παιδί μου», του λέει, «εδώ να δει». «Γιατί ταλαιπωρείσαι», του λέει, «και δεν μου βρει φλέβα, εδώ να μου την περάσει». Και μου λέει, μου έκανε ο γιατρός, «ρε παιδά, σφαγίτιδα», μου λέει, «θεολόγος είναι ο άνθρωπος». Πήγαινε φιλοσοφική, νομική
Και μάλιστα όταν τον ερωτάγανε εκτός από θεολογία τι θα ακολουθούσε, έλεγε ότι η δεύτερη επιλογή του ήταν η ιατρική για προσφορά στο άτομο και τρίτη επιλογή ήταν η νομική, αλλά θα αναλάμβανα μόνο υποθέσεις κατετρεγμένων, κατατρεγμένων κτλ. Δεν του κόστησε του γέροντα Επιφανίου ποτέ να ζητήσει συγγνώμη. Από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, έκανε λάθος, θα σου ζητούσε οπωσδήποτε συγγνώμη. Και όχι μόνο συγγνώμη, θα σου έκανε και κανονική μετάνοια κάτω. Αυτός ο τόσο σπουδαίος άνθρωπος και κληρικός δεν δίσταζε να πέσει στα πόδια πνευματικών του παιδιών κληρικών, ας πούμε, που εξομολογούνται και να βγάζει το πετραχύλι και να τους το φοράει, να λέει, και να εξομολογείται σαν να είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Δεν θυμάμαι ποτέ να λειτουργεί χωρίς την προηγουμένη να έχει πάει στον πνευματικό του να πάρει πώς το λένε, την άφεση που λέμε ποτέ. Εξομολογούσε με τη χάρη του Θεού εκατοντάδες ανθρώπων, τη δική του την ψυχή όμως την είχε να αποθέσει σε χέρια άλλων. Άτσι. Και θα σου έλεγα ότι πολλοί από αυτούς ήταν λιγότερο μορφωμένοι από τον πατέρα Επιφάνιο. Αυτό δεν έλεγε τίποτα όμως. Άτσι. Ο πνευματικός του ήταν πνευματικός του. Ό,τι έλεγε ο πνευματικός του, γι' αυτόν ήταν θέσφατο. Στο γάμο του αδελφού του είχαμε πάει καμιά δεκαριά ψάλτες εκεί να ψάλουμε. Αλλά κάτι έγινε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ο ιερέας ήταν λιγάκι έτσι, τέλος πάντων, μίζερος εκεί πέρα και δεν μας άρεσε να βγούμε σε ψαλτήρι, σαν αναλογία. Όλοι στενοχωρηθήκαμε, όλοι ζοριστήκαμε και λοιπά. Και δεν τρέπεται και το ένα και το άλλο. Όταν τελείωσε το μυστήριο και πήγαμε να φύγουμε, είμαστε μαζί με τον πατέρα Επιφάνη, λέει μισό λεπτό. Μας αφήνει μέσα στον νό και τον είδε και πήγε στο γραφείο του ιερέα. Μετά από μερικά λεπτά βγήκε και μας λέει όλα καλά, όλα καλά, εντάξει, όλα καλά. Τι συνέβη γέροντα. Πήγα λέει και του ζήτησα συγγνώμη γιατί χωρίς το θέλουμε τον ταράξαμε τον άνθρωπο. Όχι χειρότερο, τον ταράξαμε. Δεν φταίγαμε σε τίποτα. Πήγαμε και τον ζητήσαμε να μας φιλοξενήσει να ψάλουμε. Δεν φταίξετε σε τίποτα που πήγατε να ζητήσετε συγγνώμη. Πώς το βλέπετε έτσι, ας πούμε. Αυτός ήταν έτσι, τον ρωτώ, μίζερος άνθρωπος. Όχι, παιδί μου, παιδί. Να ξέρετε ότι η ταπείνωση δεν πάει ποτέ χαμένη. Όταν πήγα μέσα και του ζήτησα συγγνώμη για τον ταράξαμε, έπεσε στα πόδια μου. Και μου έλεγε, συγγνώμη, πατέρα Επιφάνιο, τον ήξερε. Ήξερε ότι ήταν ο πατέρα Επιφάνιος. Δαιμονίστηκα. Δαιμονίστηκα. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Δαιμονίστηκα. Συγχωρήστε με. Έμεινε όμως στη μνήμη μας, η ταπείνωση δεν πάει ποτέ χαμένη. Το έλεγε πολύ συχνά. Η ταπείνωση δεν πάει ποτέ χαμένη. Όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα παραβλέψει, δεν μπορεί να τον αφήσουν αδιάφορο. Δηλαδή όσο και να μην μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, όσο και να είμαστε μακριά από αυτά, ο έλεγχος της προσωπικότητας του, ο έλεγχος της παρουσίας του είναι έλεγχος Θεού. Δεν μπορεί κανείς να ησυχάσει έχοντας γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, να ησυχάσει με την καλή έννοια, δηλαδή να επαναπαυθεί σε μια αμέλεια πνευματική. Ο πατήρ Επιφανίος ήταν αυτό που θα λέγαμε ένας προσεκτικός κληρικός. Δεν ήθελε να σκανδαλίζει, δεν ήθελε να αφήνει
αφορμές, δεν ήθελε. Όταν, ας το πούμε έτσι, ήταν νεαρός, είχε την αδερφή του. Μία αδερφή είχε την Μακαρίτισσα, τη Φωτεινή. Όταν πήγαινα κάπου μαζί, για να μην νομίζουν και σαν λαϊκός, ότι αυτή η γυναίκα πάει μαζί του, έπρεπε να ακολουθεί από μεγάλη απόσταση. Γιατί σου λέει, ποιος ξέρει ότι αυτή είναι, είναι αδελφή μου. Πρόσεχε δηλαδή να είναι σε όλα, να μην σκανδαλίζει τους ανθρώπους, να μην τους δίνει αφορμή. Δεν μου άφησε να πάω τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν νεαρωτάτη τότε και επειδή η δεύτερη εγχείρηση έγινε στο ιατρικό κέντρο. Για το ιατρικό κέντρο είναι κοσμική κλινική, δεν ήταν όπως ήταν των κλινικών η πρώτη εγχείρηση. Αλλά ο γιατρός που του είχε κάνει ο κύριος Κέκη στην πρώτη εγχείρηση είχε φύγει και είχε πάει στο ιατρικό κέντρο, είχε τελειώσει η θητεία του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε γενομένη συζήτηση του λέω: θέλει και η Θεοφανία να έρθει να σε δει. Του λέω: μπορεί να έρθει. Παιδάκι μου, δεν θα ήθελε. Διότι μια κοπέλα σαν τα κρύα νερά τη θέλει σε ένα ιερομόναχο. Και εδώ είναι κοσμική κλινική. Η νύφη μου έχει κατανόηση, την παρακαλώ η πρώτη επίσκεψη όταν θα γυρίσουμε στο σπίτι, θέλω να είναι η δική της, αλλά όχι εδώ. Δεν τον είχαμε δει ποτέ και το έλεγε ο ίδιος. Ποτέ χωρίς ζωστικό. Κάποια μέρα τον ρώτησα, αδελφέ μου είναι κακό να σε δω, είναι αμαρτία να σε δω χωρίς το ράσο, χωρίς το ράσο του κληρικού. Μου απήντησε ότι θα κολλαστείς εσύ ή θα κολλαστώ εγώ. Μου απήντησε ότι ούτε εσύ θα κολλαστείς ούτε εγώ, αλλά θα ήθελα να ξέρουν οι κατασάρκα οικοί μου ότι στο σπίτι συγκατοικούν με κληρικό και το ένδυμα του κληρικού είναι το ράσο. Μάλιστα έλεγε σε εμάς, σε εσάς τους γιατρούς, λέει, δεν ντρέπουμε να με δείτε και γυμνό. Αλλά σαν πνευματικά μου παιδιά θέλω να έχετε πάντοτε μπροστά σας την εικόνα του ιερέα. Ο Γέροντας Επιφάνιος, να ξέρετε ότι όταν είχε μια αντίθεση με κάποιον, ποτέ δεν κτυπούσε πρόσωπα, μόνο ιδέες. Ποτέ δεν είπε σε κάποιον, εσύ που είσαι έτσι, που έκανες έτσι, που έκανες... Ποτέ. Πάντα η απάντησή του ήταν στις ιδέες του άλλου, ποτέ στο πρόσωπό του. Και όλη η αλληλογραφία του θα την δείτε ότι ποτέ δεν κτύπησε πρόσωπα. Μόνο ιδέες. Και αυτό ήταν το μεγαλείο του. Και ποτέ του δεν κράτησε κακία. Ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών των κειμένων ήταν ότι ο ίδιος ο γέροντας, ενώ πολεμούσε με τόσο έντονα επιχειρήματα, ήταν πάρα πολύ ευγενικός στον ας το πούμε, στον αντίπαλο. Σε αυτόν που του ανερούσε τις θέσεις του και τα επιχειρήματα. Πάρα πολύ ευγενικός. Υπήρξαν επίσκοποι οι οποίοι εξατροχιάστησαν. Πολεμούσε. Όχι τα πρόσωπα, αλλά τις πράξεις και τις ιδέες του. Θυμάμαι ένα περιστατικό, χωρίς να πούμε όνομα, κάποιον τον ήλεγξε για εκκλησιαστικές παραβάσεις μεταθετών. Να πάω σε μεγαλύτερη Μητρόπολη για να έχω περισσότερη δόξα και περισσότερα χρήματα. Και λέγανε, θα τον συντρίψουμε. Θα τον λιώσουμε, τον πατέρα Επιφάνιο, όταν θα πάρουμε τις θέσεις που θέλουμε. Και ο πατήρ Επιφάνιος έλεγε, εγώ λέει επιτρέπω λέει, μόνο μία εκδίκηση, την εκδίκηση της αγάπης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν αυτός έπεσε σε μια δικαστική περιπέτεια που κινδύνευε να μπει στη φυλακή και ο γέροντας φρόντισε να τον βοηθήσει, να τον προστατεύσει από τα τοπήματα βεβαίως τα οποία είχε κάνει. Πολεμούσε για την Εκκλησία, αλλά δεν πολεμούσε ανθρώπους. Δεν είχε όμως επαφές μαζί τους, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και να συνειδητοποιούν πού θα πάνε τα πράγματα. Ο πατήρ Επιφάνιος λοιπόν ήταν μια γνήσια πατερική μορφή. Μια παραδοσιακή μορφή, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και είχε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα, το κύριο, θα έλεγα, χαρακτηριστικό της ήταν ο σεβασμός και η ελευθερία στα πρόσωπα και στις προσωπικότητες των ανθρώπων οι οποίοι ήταν γύρω του. Έλεγε ότι εγώ, όσοι είστε κοντά μου, είστε κοντά στο Χριστό. Αλλά όμως εγώ δεν καλοκρατέ κανέναν,
Δεν διώχνω κανέναν. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει διοικώ και κατευθύνω εν ελευθερία. Αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο. Νιώθαμε ότι ήταν μια πνευματική αυθεντία, η οποία όμως δεν ισοπαίδωνε όσους ήταν γύρω του. Τους σεβόταν απόλυτα και μας άφηνε να κινούμεθα χωρίς να νιώθουμε την καταπίεση. Ποτέ δεν πίεσε για να έχει κοντά του ομάδες ή οπαδούς ή δεν ξέρω τι. Σκεφτείτε ότι εγώ αδελφός του ουδέποτε μου είπε να εκκλησιάζομαι στους τρεις Εράχας. Χαιρότανε να ακούει ότι εκκλησιαζόμεθα. Πού θα πηγαίνουμε, όπου αναπαύεται ο καθένας. Και επειδή τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια συνήθιζε να κάνει και ομιλία μετά από την Θεία Λειτουργία, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάνω και ομιλία και τελευταία. Ποτέ, ας ρωτήσετε και τα πνευματικά του παιδιά, ουδέποτε μας είπε να παρακολουθούμε τον εκκλησιασμό, να συμμετέχουμε στον εκκλησιασμό των τριών ιεραρχών και ακολούθησε να ακούμε και την ομιλία του. Ποτέ δεν επέβαλε ζυγό, ποτέ δεν έδειξε δυσαρέσκεια έναντι του γάμου, ποτέ δεν ήταν μονολυθικός, ποτέ δεν ήταν απόλυτος όταν επρόκειτο να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε άνθρωπο, τον έβλεπε ως μία ξεχωριστή προσωπικότητα και περίπτωση. Ο γέροντας ποτέ δεν υποτιμούσε τον ολιγοκράματο, τον πτωχό, η φιλανθρωπία του ήταν απροσμέτρητη, τι να σας πω. Θα λέγαμε πατερικά αυτή επίπεδα. Δεν υποτιμούσε ποτέ μικρό παιδί. Με το μικρό παιδί μου έλεγε ένας συμφοιτητής μου, ο οποίος είχε πάει το τετράχρονο παιδί του, θεολόγος αυτός, είχε πάει το τετράχρονο παιδί του να εξομολογηθεί. Και εγώ λέει από τη γωνία, επειδή έβλεπα λίγο την πόρτα ανοιχτή, του κοίταζα. Λοιπόν, του λέει, σοβαρός ο γερόντης απέναντι, κάθισε εκεί. Για λέγε Γιώργο, λέγε παιδί μου τι έχεις. Ναι, ο μπαμπάς μου έδωσε λεφτά για άλλη δουλειά και εγώ πήγα και πήρα παγωτό, ο γέροντας. Άλλο. Επίσης, εκείνη τη φορά, ναι, άλλο. Το λέει και το δεύτερο. Μετά, άλλο, δεν έχω άλλο, γονάτισε. Λέει ο συμφοιτητής μου, μα τι να σας πω, λέει. Όπως λέει φέρεται σε εμάς, φέρεται και στο μικρό παιδί. Ποτέ δεν ειρωνεύτηκε το μικρό παιδί. Ποτέ δεν ειρωνεύτηκε τον αυτόν που είχε νοητική στέρηση. Ποτέ δεν ειρωνεύτηκε κάποιον ο οποίος δεν καταλάβαινε αυτό που είπε ο γέροντας και όμως δεν του έλεγε, λέει, τι είναι αυτά που λες. Ποτέ. Πάντα ως ίσως προς ίσον. Αυτό ήταν το μεγαλείο του. Ποτέ ο γέροντας δεν υπετίμησε κάποιον. Ουδέποτε με φώναξε για απόδειπνο, για μεσονικτικό, για τις ακολουθίες που έκανε. Μόνος μου προσερχόμουν. Ποτέ δεν μου είπε, παιδί μου, εγώ κάνω απόδειπνο κτλ. Μία μόνο φορά, θυμάμαι, ήταν αυστηρός μαζί μου, όταν κάτι πήγα να πω, 17 ετών περίπου ήμουν τότε, και όταν πήγα κάτι να πω, μου είπε, παιδί μου, όπως δέχομαι πολύ αυστηρό τόνο, ήταν η μοναδική φορά, η πρώτη και η τελευταία. Όπως δέχομαι τη ζωή σου, έτσι θα δεχτείς και εσύ τη δική μου τη ζωή, την οποία στην είπα πριν ακόμα συγκατοικήσουμε. Εκεί κατάλαβα, όπως το λένε, ότι είμαι σε λάθος δρόμο και συνετίστηκα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ χαρακτηριστική χαρακτηριστικός ο τρόπος της επικοινωνίας του με τους ανθρώπους, τους κληρικούς και γενικά όλους που έρχονται σε επικοινωνία μαζί του, αισθανόσουν την αγάπη αυτή, πηγαία αγάπη, χωρίς όμως συναισθηματισμούς, χωρίς ιδιαίτερες διαχύσεις κλπ. Αλλά ήταν τόσο εγκάρδια αυτή η αγάπη, που πέραν του ότι έλεγε ότι εμένα η καρδιά μου έχει μόνο εισόδους, δεν έχει εξόδους, όποιος μπει στην καρδιά μου δεν ξαναβγαίνει, αλλά αυτό το ένιωθες, το αισθανόσουν, δεν ήταν κάτι που εξετρείτο μόνο στα λόγια.
Και θυμάμαι, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Απόψε στην αγρυπνία είσαι και ευπρόσδεκτος αλλά και αναγκαίος, διότι φρόντιζε πάντοτε να έχει επάρκεια. Εκείνος ήταν φιλάσθενος και πάντοτε φρόντιζε να υπάρχουν και άλλοι συλλειτουργοί. Βέβαια ποτέ δεν χρειάστηκε βοήθεια, με την έννοια ότι ποτέ σε αγρυπνία δεν θυμάμαι να είχε κάποιο πρόβλημα, όμως εκείνος από ταπείνωση πάντοτε ήθελε να υπάρχει κάποιος άλλος». Θυμάμαι και χαρακτηριστικά σε κάποια μεγάλη εβδομάδα με ειδοποίησε μετά την ακολουθία που κάναμε στην εκκλησία και μου λέει «Σε παρακαλώ έλα επάνω στην, στο παρεκκλήσιο της Μακεδονίας 24, έκανε την ακολουθία της Μεγάλης Δευτέρας». Και όταν ανέβηκα επάνω και μου λέει «Τώρα θα αρχίσω το Ευαγγέλιο, αλλά μπορεί κάτι να μου συμβεί», γιατί είχε τότε μια αλλεργία και μπορούσε να έχει ένα συνεχή βήχα, ή σαν φτάρνισμα ήτανε, και να μην γίνει χασμωδία, να συνεχίσει εσύ αμέσως το Ευαγγέλιο. Αλλά βεβαίως δεν χρειάστηκε, ποτέ δεν είχε χρειαστεί να γίνει επέμβαση άλλου, αλλά πάντοτε φρόντιζε να έχει συλλειτουργούς. Στις αγρυπνίες λοιπόν μου έλεγε «Σήμερα είσαι ευπρόσδεκτος μεν και αλλά και αναγκαίος». Κάποιες άλλες φορές που τον είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν αρκετοί, μου λέει «Απόψε, επειδή ήξερε ότι έχω και υποχρεώσει τον νο, απόψε είσαι μεν ευπρόσδεκτος όπως πάντοτε, ουχή όμως και αναγκαίος». Δηλαδή είχε έναν τρόπο πάντοτε να μπαίνει στην ψυχή σου, να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι οικείος του, δεν σε κρατούσε σε απόσταση, παρότι εσύ κρατούσες τον εαυτό σου σε απόσταση, γιατί έβλεπες την εξουσία που είχε. Εκείνος δεν κρατούσε κανένα σε απόσταση. Ενθυμούμαι μια φορά σε μια παρέα παιδιών, κάποιος που είχε πρόβλημα, θα έμενε τελευταίος. Τα άλλα παιδιά, οι φοιτητές, άρχισαν λίγο να τον γελάνε. Αυτός νευρίασε, αφήνει το φαγητό του και φεύγει. Και πήγε στο διαμέρισμά του να κοιμηθεί. Λέει ένας από τους φοιτητάς, «Αχ, δεν κάναμε καλά», λέει. Όλοι, λέει, παίξαμε και γελάσαμε μαζί του, δεν έπρεπε. Και πετάγει το καιρό της επιφάνειας και λέει, «Εκτός από μένα». Και πράγματι έτσι είναι. Όταν το είπε, πράγματι, εκείνη την ώρα συγκλονίστηκα μέσα μου. Εκτός από μένα. Αυτό ήταν. Πράγματι. Είχε αυτά τα, ας πούμε, αυτές τις, πώς να το πω, αυτή την ικανότητα, ας πούμε, σε πολύ λίγες λέξεις να εστιάζει το περιεχόμενο αυτού που ήθελε να πει. Και συγκατέβαινε και στην λογική ακόμα και ενός μικρού παιδιού. Συγκατέβαινε στη λογική ενός ανθρώπου, άλλου ανθρώπου αγραμμάτου, ας πούμε, λαϊκού ανθρώπου. Είχε αυτή την ευχέρεια. Μπορούσε, παρότι το γλωσσικό του ιδίωμα ήταν η απλή καθαρέβουσα. Αλλά όταν μιλούσε, ήταν τόσο ζωντανός που μπορούσε να τον καταλάβει οποιοδήποτε. Μια φορά είμαστε εκεί στο Μακεδονία 24 και συζητούσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν θυμάμαι. Τη συζητούσα πάντως ένα θεολογικό και έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Οπότε όταν τελείωσε, εγώ ας πούμε, λέω «Γέροντα, την Κυριακή που θα πάμε στους Τρεις Ιεράρχες θα σας κάνω», λέω, «ερώτηση για να μας πείτε αυτά τα πράγματα που μας λέτε απόψε, να τα ξαναπείτε». Λέω «Να τα ακούσουν και άλλοι, να τα ακούσουν μόνο εμείς». «Τι λες, παιδάκι μου», λέει, «τι λες». «Γιατί», λέω, «Γέροντα, είναι κακό». «Παιδάκι μου», μου λέει, «είναι δυνατόν», μου λέει, «στους Τρεις Ιεράρχες που έρχεται», μου λέει, «και κάθε γριούλα κλπ. Να τις λες τις απόψεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των άλλων πατέρων. Μπορεί να καταλάβει άλλα αντάλλων και μετά να έχει και πρόβλημα. Πίστεως». Δεν κάνεις κανένα τέτοιο αστείο και κάνεις αυτή την ερώτηση. Θέλω να πω δηλαδή πόσο είχε επίγνωση αυτού που έλεγε, πού το έλεγε και πώς το έλεγε.
Νόμιζαν ότι πολλοί και πατέρες και αρχιερείς ότι είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο της ζωντανής φιλοκαλίας. Ο Γέροντας είχε μεταφράσει τα νιάτα του τη φιλοκαλία και τη γνώρισε πάρα πολύ καλά. Είχε από την ηλικία των 18 ετών διαβάσει τα πάντα. Μου έλεγε ότι 18 ετών είχα την εντύπωση ότι μπορώ να μιλήσω επί παντός επιστητού. Όταν ήταν φοιτητής, αυτός ως μαθητής γυμνασίου μελετούσε πατέρες της Εκκλησίας. Οπότε όταν πήγε φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν αητός. Οι καθηγητές του ρωτάγανε, παρακαλώ, επ' αυτού τι γνώμη έχει ο κύριος Θεοδρόπουλος. Ρωτάγανε ο καθηγητής τον κύριο Θεοδρόπουλο να πει. Είχε τέτοιες ικανότητες διανοητικές και τέτοια χαρίσματα αυτός ο άνθρωπος, ώστε στα πρώτα χρόνια της ιερατείας του και πριν ασχοληθεί με το μεγάλο πνευματικό έργο με το οποίο ασχολήθηκε, διάβαζε κάθε χρόνο 4 φορές, εκτός των άλλων που είπαμε, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Την Παλαιά Διαθήκη 49 βιβλία, συν το 4ο Μακαβαίων 50 και την Καινή Διαθήκη 27 βιβλία. Όλα αυτά τα διάβαζε 4 φορές το χρόνο, πέραν της άλλης μελέτης. Όταν ήταν μάλιστα διάκονος και είχε ελευθερία χρόνου περισσότερη, μου έλεγε ο ίδιος, είχα καταφέρει, μου λέει, να διαβάσω σχεδόν ολόκληρη την πατρολογία του Μίνη. Μιλάμε για ένα πολύτιμο έργο, το οποίο εσύ Γεράσιμος θεολόγος ίσως να το έχεις ακούσει. Τεράστιο έργο. Αυτό όμως το οποίο διαπίστωσα μέσα στα χρόνια, ήταν ότι μέσα στα χαρίσματα τα οποία είχε ο πατήρ Επιφάνιος, ήταν και μια φωτογραφική ανάγνωση όλων των κειμένων τα οποία διάβαζε. Όπως μας έλεγε, όταν ανοίγω ένα βιβλίο, δεν το διαβάζω, το φωτογραφίζω. Αυτά χαρίσματα από το Θεό όμως, τα οποία όμως τα καλλιέργησε ο ίδιος. Όταν λέμε φωτογραφική ανάγνωση, δεν διάβαζε όπως διαβάζουμε εμείς συνήθως σειρά-σειρά, αλλά διάβαζε σαν να διάβαζε τις σελίδες διαγώνια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι να έπαιρνε το βιβλίο, το άνοιγε και κοιτούσε. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, όχι λεπτά, γύριζε τη σελίδα, κοιτούσε πάλι. Αφού κάποια φορά τον ρώτησα καλά, του λέω, Γέρο, το διαβάσατε? Και μου λέει, πάρ' το και ρώτησέ με. Μου έδωσε το βιβλίο και μου λέει, πάρ' το και ρώτησέ με. Και αυτά τα οποία διάβαζε, δεν θυμόταν μόνο εκείνη τη στιγμή που τα διάβασε. Έμεναν μέσα του. Θυμούμαι μια φορά ο πατήρ Μάρκος ο Μανώλης του έστειλε ένα βιβλίο και με ένα παιδί του και του λέει πέστε, λέει, στον πατέρα Επιφάνιο όταν το διαβάσει, λέει, το βιβλίο να μας πει τη σκέψη του, γιατί κάτι ήθελε να κάνει ο Ορθόδοξος τύπος γι' αυτό. Οπότε ο πατήρ Επιφάνιος λέει στο παιδί, κάτσε παιδί μου, θα σε κεράσει η θεία, λέει, κάτσε μέσα, λέει, μια στιγμή. Πήγε μέσα λοιπόν και ο γέροντας Επιφάνιος γύρναγε σελίδα-σελίδα, του δίνει το βιβλίο πίσω, λέει, να το πάει στον πατέρα Μάρκο, λέει, και να επικοινωνήσει μαζί μου. Λέει, γέροντα μου, είπε να το κρατήσετε για να το διαβάσετε. Δώσ' το, παιδί μου, λέει, εσύ στον πατέρα Μάρκο, λέει. Δώσ' τον πατέρα Μάρκο. Θα συνεννοηθώ εγώ μαζί του. Πες του, λέει, να με πάρει τηλέφωνο. Οπότε ο πατήρ Μάρκος το παίρνει με πολλή απορία το βιβλίο πίσω. Και του λέει, πατήρ Επιφάνη, το βιβλίο σας το έστειλα, λέει, για να το διαβάσετε. Λέει, το διάβασα. Καλά, πότε, λέει, το διαβάσατε, του λέει. Πότε το διαβάσατε? Λέει, το διάβασα. Για τη σελίδα, λέει, 7 έχω να σου πω, λέει, αυτή την παρατήρηση. Για τη σελίδα, λέει, 25 έχω να σου πω αυτή την παρατήρηση. Για τη σελίδα, λέει, 120 έχω να σου πω αυτή την παρατήρηση. Κοκαλό, πατήρ Μάρκο. Της είπε ένα πρωί ότι από σήμερα, θεία, δεν θα ξαναφάω κρέας. Και εγώ, λέει, του ετοίμασα το αγαπημένο του φαγητό, τα κεφταδάκια που του άρεσαν πάρα πολύ, και γυρίζοντας από το σχολείο θύμωσε με το που είδε το τι είχα κάνει και λέει, δεν είπα θεία ότι τέλειωσε για μένα το κρέας. Λέει, παιδί μου, το ετοίμασα για τελευταία φορά, λέει, επειδή είναι το φαγητό που σου άρεσε. Όταν λέμε σήμερα, εννοούμε από σήμερα, όχι από αύριο.
Και συνειδητοποίησε και η θεία Αλεξάνδρα ότι ο λόγος του 9χρονου Ετεοκλή ήταν νόμος. Πρώτα για τον ίδιο. Του λέει μια φράση γιατρός στην Καλαμάτα. Ήταν φίλος του, έτσι, άρα παιδί γιατρός. Άρα επιφάνεια του λέει, εσείς οι παπάδες, ξέρετε τι λέει τώρα. Επιτρέπεται το ταραμά και δεν επιτρέπεται το ψάρι. Επιτρέπεται το αυγό και δεν επιτρέπεται το κοτόπουλο. Επιτρέπεται το χοίνο και δεν επιτρέπεται το άλλο. Αυτά λέει τώρα δεν πάει. Επιτρέπεται η ελιά και δεν επιτρέπεται το λάδι. Έτσι. Αυτά είναι παραμύθια του λένε. Λέει γιατρέ, δεν θα σου απαντήσω λέει στη γλώσσα τη θεολογική γιατί δείχνεις ότι δεν την καταλαβαίνεις. Θα σου απαντήσω λέει στην ιατρική γλώσσα. Δεν μου λες του λέει σου έχει τύχει εσένα που είσαι γιατρός να πεις τον τάδε. Κοίταξε το στομάχι τα λοιπά θα βράσεις ένα κοτοπουλάκι μικρό να πιεις το ζουμί. Στον άλλο του λες όχι εσύ κότα μεγάλη θα βράσεις και να πιεις το ζουμί. Εσύ να μην φας χοιρινή μπριζόλα, θα φας μοσχαρίσια. Εσύ σου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ναι. Επομένως του λέει ιατρικός βλέπεις ότι δεν υπάρχει απλώς μεταξύ κότας και αυγού διαφορά, υπάρχει μεταξύ κότας και κότας. Εσύ το λέτε, γιατροί. Άλλο θα σου κάνει καλό το μικρό το κοτοπουλάκι με το ζουμάκι και άλλο θα σου κάνει ο κόκαρας, έτσι, κόκαλο ο γιατρός. Όμως από ένα περιστατικόμενο πνευματικό πάντα φίλο του, το ίδιο μου το λέγει. Παιδί μου, νηστεύεις όπως σε όλους. Νηστεύεις. Λέει πάντα, λέει, πού να νηστέψω, λέει, στο σπίτι μου γίνεται, λέει, χαμός, λέει, ο πατέρας μου αλλού για αλλού, η μάνα μου αλλού για αλλού. Άμα τους πρώτους θα νηστέψω, λέει, θα κάνω τον κόσμο. Όχι, παιδί μου, θα έρχεσαι σε μένα και θα τρως. Θα μεσημέρια, θα νηστεύεις και επειδή ίσως να μην δημιουργείται και στο σπίτι ιστορία, θα έρχεται και θα τρως σε μένα. Ο πατέρα, όχι, 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 θα νηστεύεις και θα έρχεσαι να τρως σε μένα. Και έτσι λέει, και πήγαινα για να μην δημιουργώ στο σπίτι και νηστεύεις και τι κάνεις και τι δείχνεις κλπ. Και να μην σου μαγειρεύουμε δύο φαγητά κλπ. Πήγαινα και έτρωγα στα πουτέρια επιφάνεια. Πόσοι θα ήταν τέτοιοι που θα πήγαιναν και θα έτρωγαν εκεί γιατί δεν θα μπορούσαν στο σπίτι τους να νηστεύσουν, άγνωστον. Αλλά αυτή είναι η μαρτυρία που την έχει καταθέσει κάποιος φίλος. Θυμάμαι όταν μετά την εξομολόγηση, μετά την ευχή που μας διάβαζε, πάντοτε μας έλεγε όταν πέραμε την ευχή του για να φύγουμε, μας έλεγε παιδί μου προσοχή και προσευχή. Η προσοχή και ήταν αυτές οι δύο ομόηχες λέξεις, ήταν ό,τι πρέπει για τον πνευματικό αγώνα που κάναμε. Προσοχή ήταν αυτό που έπρεπε να βάλουμε εμείς οι ίδιοι. Η συμμετοχή μας στον αγώνα, τον πνευματικό. Και προσευχή ήταν το μέσο που θα μας ερχόταν η θεϊκή βοήθεια. Γύρω στις 8, 7,5, 8 κάπου εκεί, έκανε τις ακολουθίες του, είχε κάνει το μεσονυχτικό του, είχε κάνει το αποδειπνό το βράδυ κτλ. Δεν μας σήκωνε εμάς, εγώ εντάξει το απόδειπνο τις περισσότερες φορές συμμετείχα. Το πρωί έκανε τις ακολουθίες του όλες, εν τω μεταξύ όταν προσευχότανε μπορεί να έμπαινες μες στο γραφείο του, να το ένα, να έπαιρνες κάποιο βιβλίο, να τίποτα. Το μάτι και το μυαλό καρφωμένο στον εσταυρωμένο. Αυτή η βαθιά πίστη του ήταν μοναδική. Εγώ μερικές φορές, τι να σας πω, τυχαία είχα ανοίξει την πόρτα εκεί όπου εδέχεται τον κόσμο και ο γέροντας πάντα κάθε βράδυ έκανε μια βαθιά, γονατιστός μέχρι κάτω, μια βαθιά ευχαριστία στον Θεό για ό,τι ευλογία του έδωσε κάθε μέρα και να παρακαλέσει για προβλήματα τα οποία είχε. Ολιγόλεπτη ήταν αυτή η προσευχή και ήταν συνήθως μετά το απόδειπνο, το οποίο απόδειπνο ποτέ του δεν παρέλειπε, όχι μόνο το απόδειπνο και τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν μερικές φορές που είχα ανοίξει την πόρτα και εδώ κάτω στο κελί του το οποίο θα πάτε να δείτε, γονατιστός εκεί μπροστά στον εσταυρωμένο, μου έδιδε την εντύπωση, η ένταση, η έκφραση, θα έλεγα η όλη έτσι στάση του γέροντα, μου έδιδε την εντύπωση του Μωυσέως που είναι στο Σινά και παρακαλεί το Θεό, ένα μοναδικό αυτό. Αυτό ήταν ξαφνικό.
δεν ήταν προγραμματισμένο. Δηλαδή έμπαινες και ξαφνικά το έβλεπες. Δεν ήταν κάτι που ήξερε ότι θα μπει κάποιος, γι' αυτό ακριβώς εκείνη την ώρα ο γέροντας γύριζε και σε έβλεπε, καταλάβαινες και με τρόπο ξανά έκλεινες την πόρτα και έβγαινες έξω. Ήταν ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένας άνθρωπος αρχών, για τις αρχές του δεν έκανε πίσω, κύριε Βουρνά, με τίποτα. Πολλές φορές τον είχα ρωτήσει και μου έλεγε, παιδάκι μου, οι αρχές κοστίζουν. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το σχετικό αντίτιμο, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω στις αρχές μου. Αυστηρότατος με τον εαυτό του και επίοικης στους άλλους. Και σημειώσατε ότι είχε βαθύτατο σεβασμό στους κανόνες της Εκκλησίας μας, διότι έλεγε ότι οι κανόνες είναι θεόπνευστα κείμενα και πρέπει να τηρούνται. Ήτανε ο σεβασμός απόλυτος στους ιερούς κανόνες, τους οποίους ήθελε να τους τηρεί ο κάθε χριστιανός και πολύ περισσότερο η κληρική του. Και επικραίνεται πάρα πολύ όταν άκουγε για κάποιον κληρικό, ότι το καλύτερο, επικραίνεται πάρα πολύ. Τον έβλεπες κατευθείαν, ας πούμε, πώς το πρόσωπο του άλλαζε όταν άκουγε κάτι τέτοιο. Αυτή ο σεβασμός του προς τους κανόνες ήταν, θα λέγαμε, μοναδικός. Να φανταστείτε ότι κατέβαινε για το Βουρνάζι, κατέβαινε για αυτό το στη Σπαρτόραχη, αυτό το εξοχικό που υπήρχε, το οικογενειακό. Κατεβαίνοντας κάτω πάντα, ή το ίδιο απόγευμα ή την επομένη το πρωί, θα πήγαινε να επισκεφθεί τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Πάντοτε, ο οποίος είχε διατελέσει κάποτε και πνευματικός του πατέρας. Παρά τα αυτά, θα πήγαινε να τον επισκεφθεί, να του πει ότι είναι εκεί, ότι θα μείνει εκεί πέρα μερικές ημέρες και να έχει την ευλογία του και την άδειά του. Ήτανε μοναδικός. Στο μοναστήρι κάποτε είχε έρθει ο περίφημος καθηγητής της θεολογικής σχολής, ο Κωνσταντίνος ο Μουρατίδης, ο Μακαρίτης, που ήτανε με πολλές περγαμηνές καθηγητής του κανονικού δικαίου. Και κάποιος τον ρώτησε κάποιο κανονικό ζήτημα, των κανόνων δηλαδή της Εκκλησίας. Και είπε, όταν είναι μπροστά ο πατήρ Επιφάνιος, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα από όλα αυτά. Κάποια φορά ένα πνευματικό παιδί του τον ζήτησε, επειδή ήταν πολύ έκτακτη η περίπτωση, να εξομολογηθεί. Και πήγανε λοιπόν σε ένα εξοχικό μέρος έξω από την Καλαμάτα, έξω από την Καλαμάτα, και εκεί όταν πήγανε σε αυτό το μέρος, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, στον τόπο συναντήσεως βρήκαν εκεί ένα ξοκλήσι. Ρώτησε λοιπόν ο πατήρ Επιφάνιος, λέει, εδώ σε αυτό το ξοκλήσι έχεις, ποιον μνημονεύουνε? Λέει, τον επίσκοπο Σπάρτης, δεν ξέρω. Α, όχι, 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 όχι. Μπες, λέει, στο αυτοκίνητο. Θα πάμε τώρα σε ένα μέρος όπου θα είναι η Μητρόπολη Μεσσηνίας, όπου εκεί θα μπορώ να σε εξομολογήσω. Πάτερ Επιφάνη, λέει, αλίμον. Έλα, έλα, λέει, πάμε. Εκεί θα πάμε. Εκεί είμαστε ακριβείς. Ήθελε μέχρι λεπτομερίες να είναι ακριβείς. Ποτέ δεν έκανε ιεροπραξία, ποτέ δεν πήγε να κάνει οτιδήποτε αν βρισκόταν σε μια ξένη Μητρόπολη. Όλο και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι αυτά είναι τυπολατρεία. Πώς εξηγούσε αυτό Εξηγούσε αυτό που είπα αρχικά, ότι ο γέροντας Επιφάνος έλεγε ότι αυτά είναι θεόπνευστα κείμενα, εκείνα τα οποία έχουν καιρικό χαρακτήρα ήδη έχουν παρέλθει και δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά τα κύρια και κέρια πρέπει να τα τηρούμε πάντα στη ζωή μας. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν, θα λέγαμε, όχι απλώς αυστηρός, ατσάλι, αμετακίνητος, δεν έκανε πίσω καθόλου. Και ο λόγος ήταν ένας και μοναδικός. Από τη στιγμή που ήταν εν Αγίω Πνεύματι η απόφαση των πατέρων, αυτήν την τηρούμε. Τελείωσε. Το Πνεύμα του Θεού δεν έχει καιρικό χαρακτήρα, αλλά έχει διαχρονικό, εις αιώνας αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς είναι η Γραφή και η Παράδοση. Δεν είναι μόνο η Γραφή. Ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ την Εκκλησία. Αγαπούσε πάρα πολύ την τάξη. Ήταν πολύ προσιλωμένος στους ιερούς κανόνες.
Και αυτό το έκανε πολλές φορές, δεν βγαίνει από την αφάνειά του, γιατί ήταν πάντοτε κρυμμένος ο Γέροντας, πάντοτε κρυμμένος. Την αλήθεια την έλεγε προς πάσα κατεύθυνση. Ο Γέροντας Επιφάνος, θα ξέρετε, τηρούσε στη ζωή του το ναι, ναι και το ου. Δεν είχε στον ένα να πει άλλη κουβέντα και στον άλλον κάποια άλλη. Ήτανε αληθής προς πάσα κατεύθυνση, έστω και αν επρόκειτο να λυπήσει ανθρώπους και ανωτέρους στην ηλικία του και ανωτέρους στα αξιώματα κτλ. Έστω και αν αυτός ήτανε επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος. Ενθυμούμε κάποια φορά, μας έλεγε ότι σε μία επιτροπή μοναχικού βίου, αν ενθυμούμε καλά, ο αρχιεπίσκοπος είχε άλλη γνώμη. Ο πατήρ Επιφάνιος είχε άλλη γνώμη, οι επίσκοποι πήραν το μέρος του αρχιεπισκόπου και τελικά η πλειονότης μέσα της αυτής ήσαν αντίθετοι προς αυτό που είχε πει ο πατήρ Επιφάνιος. Ο πατήρ Επιφάνιος είπε πολύ καλά, σέβομαι την γνώμη σας και την απόφασή σας. Του λέει ο Τρίκης, ο επίσκοπος, ο Διονύσιος, λοιπόν, πατέρ Επιφάνε, γράψε τώρα παρακάτω αυτά που σου είπαμε. Λέει, επειδή διαφωνώ, θα παρακαλέσω να συνεχίσει όπου γραμματεύσει. Και μετά συνεχίζω. Και έδωσε το χαρτί του, ο υπογραμματεύς, να γράψει αυτά τα οποία απεφάσαν. Ο ίδιος διαφωνώντας, δεν τα έγραψε με το ίδιο του χέρι. Διότι μέχρι τέλους παρέμεινε ακλινής στην αρχική του γνώμη και σκέψη. Θα έλεγα ότι έζησα στιγμές του αγώνος του και εκεί διαπίστωσα ότι πραγματικά είναι ένας διοικητής της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένας στρατηγός του πνευματικού αγώνος και δεν πέφτω έξω γιατί και ο ίδιος ο γέροντάς μας όταν τον είχε συναντήσει, παρότι δεν είχαν βρεθεί ποτέ, δεν είχαν συζητήσει ποτέ, η πρώτη κουβέντα που του είπε είναι ήτανε «Εσύ Επιφάνιε διοικεί στην Εκκλησία της Ελλάδος». Από πολύ νεαρά ηλικία έδωσε λύσεις σε πάρα πολλά θέματα και συνέβαλε σε πάρα πολλά θέματα. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Πολέμησε πάρα πολύ το μεταθετό των επισκόπων από τότε μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Βοήθησε όπου χρειάστηκε την εκκλησία μας, την διοίκηση της εκκλησίας μας εκ του αφανούς. Δηλαδή κανείς δεν γνωρίζει ίσως πόσο τον είχαν συμβουλευτεί και ο αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος και μετέπειτα ο αρχιεπίσκοπος ο Σεραφείμ με τον οποίο είχε και μία θα λέγαμε μυστική συνάντηση μαζί του τότε για την εκκλησιαστική περιουσία και του είχε ζητήσει τη γνώμη του πάνω σε αυτά τα θέματα. Επίσης ανέλαβε μεγάλη δραστηριότητα στα θέματα ας πούμε τότε της εκδιώξεως των 12 Μητροπολιτών, ένα γεγονός όπου η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος απεμάκρυνε τους 12 αμέμπτους Μητροπολίτες και ο Γέροντας βέβαια συνετάχθη μαζί τους, τους υποστήριξε, τους εστήριξε από πάσης πλευράς και με κείμενα και με λόγους, αλλά πολλές φορές αυτοί επειδή ήταν πράγματι άγιοι και ανάρετοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν την εκκλησία για να αποκτούν χρήματα ή μέσα, μερικοί δεν είχαν πράγματι τα προς το ζήν. Και μου έλεγε πριν από λίγο καιρό κάποιος από τους πνευματικούς αδερφούς ότι σε μένα έδινε χρήματα ο Γέροντας που μάζευε τους χριστιανούς να πάει να ενισχύσει τους διοκομένους αυτούς Μητροπολίτες. Θα πω το εξής ότι αυτοί οι Μητροπολίτες, οι 12, οι οποίοι εξεδιώχθησαν αδίκως, είχαν στηριχθεί στον πατέρα Επιφάνιο. Ο πατήρ Επιφάνιος είχε κάνει πολλά πράγματα, αλλά η διοίκηση της Εκκλησίας δεν άκουσε αυτά τα οποία έπρεπε να ακούσει και έτσι το πράγμα παρέμενε. Ο πατήρ Επιφάνιος δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τους επισκόπους οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις τους. Και όχι μόνο αυτό, όταν κάποιοι παρουσιαζόταν μπροστά τους, ήταν καταπέλτης. Η Εκκλησία δεν μπορεί να διοικείται έτσι, με φιλοδοξίες. Η Εκκλησία δεν είναι νομή εξουσίας. Έλεγε λοιπόν σε κάποιον Μητροπολίτη που κατέλαβε θρόνο, τα χέρια σου στάζουν αίμα, το αίμα του αδελφού σου.
να πας να πέσεις στα γόνατα και να του φιλήσεις τα πόδια. Ο γέροντας Επιφάνιος έλεγε ότι δύο πράγματα δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω στη ζωή μου. Να μισήσω άνθρωπο και να αγαπήσω τα χρήματα. Είχε μια χαρτοπετσέτα λοιπόν μπροστά του και έλεγε «Ξέρω ότι με τη χαρτοπετσέτα αν πάω στο σούπερ μάρκετ δεν θα μου δώσουν ούτε ρύζι ούτε φασόλια. Θα πρέπει να έχω χρήματα. Όση σημασία δίνω στη χαρτοπετσέτα, άλλο τόσο δίνω και στα χρήματα που έχω. Δεν αγάπησα ποτέ μου χρήματα στη ζωή μου. Απλώς ξέρω ότι με το ένα ψωνίζεις. Με το άλλο μόνο σκουπίζεις το στόμα σου, τίποτα άλλο». Η Τάχη αναποθέσει όλα στην πρόνοια του Θεού. Έλεγε, άμα τον ερώταγε, θα σου έλεγε, παιδάκι μου, είμαι ασφαλισμένο στην τράπεζα του ουρανού. Όλες οι τράπεζες μπορεί να φαλυρίσουν κτλ. Μα εκεί δεν είναι τέτοιο. Ο πρώην πνευματικός του του έβγαλε ένα ποσό της τάξης των 300.000 σε ένα βιβλιάριο, διότι μετά την αρρώστια του κτλ. Σου λέει άμυσος, τι θα γίνει, έτσι και αρρωστής κτλ. Αυτό του το έστειλε το βιβλιάριο Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι. Την Τετάρτη είχε πάει στην τράπεζα, είχε στείλει με πλήρη εξούσιο πνευματικό πέδιο και απέστειλε το ποσό. Το οποίο το διέθεσε φιλανθρωπής κτλ. Δεν ήθελε να έχει χρήματα, όπως το λένε, ούτε βιβλιάριο νοσηλείας, τίποτα. Έλεγε, θα με φροντίσει ο Θεός. Δεν μπορεί κάποιο. Φτάνει να είμαστε καλοί εργάτες. Άμα είστε καλοί εργάτες, το αφεντικό μας από πάνω δεν θα μας αφήσει έτσι. Και αυτό το ζήσαμε. Αγάπησε τόσο πολύ την πτωχία, την ακτιμοσύνη, ώστε και μετέπειτα ως κληρικός ουδέποτε εγγράφει στα επίσημα μητρώα της μισθοδοσίας, ούτε έλαβε ποτέ μισθό, ούτε έλαβε χρήματα από την τέλεση μυστηρίων, τα οποία τελούσε βεβαίως μόνο κατόπιν προσκλήσεως πνευματικών του παιδιών, δεν υπηρετούσε σε κάποια ενορία. Ό,τι πώς το λένε, τις ανάγκες του, τις κάλυπτε με διορθώσεις που έκανε στον εκδοτικό οίκο Παπαδημητρίου Αστήρ, ήταν ένας παλιός εκδοτικός οίκος, με βιβλία του που είχαν μεγάλη κυκλοφορία, γιατί και τα βιβλία του τα συνήθως πολλώντος σε πολύ χαμηλή τιμή, και μια μικρή συνταξούλα που είχε η Θεία Αλεξάνδρα. Αυτά ήταν τα εισοδήματά τους, δεν ήταν κάτι άλλο. Η Θεία η Μακαρίτσα η Αλεξάνδρα, αυτός ο άνθρωπος δεν σου παγώ να σε έτσι, να έχει κλειστεί τη φούχτα, να σε έτσι. Αλλά αυτός την είχε ανοιχτή και είχε και μια τρύπα στη μέση, λέει, και δεν έμενε τίποτε. Έτσι. Στην ελεημοσύνη του ήταν φοβερός. Δεν υπελόγιζε τον εαυτό του. Θα πω κάτι επιπλέον για την αφιλοχρηματία του και την πολύ, θα έλεγαν μερικοί, μεθυπερβολής προσοχή του και ευαισθησία του να μην αγγίξει ιερά χρήματα ή να αγγίξει κάτι το οποίο έχει αφιερωθεί στο Θεό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιο βράδυ μετά την αγρυπνία χρειάστηκε να πάρει ένα πρόσφορο γιατί στο σπίτι δεν είχαν προμηθευθεί ψωμί και το ως επιτοπλίστων το ψωμί το ήθελε γιατί παρέθετε τράπεζα κάθε μέρα, το σπίτι του ήταν ανοιχτό, σε όσους φοιτητάς σπούδασαν και δεν είχαν κοντά στο πανεπιστήμιο το σπίτι τους, οπότε έτρωγαν στο σπίτι του πατρός Επιφανίου. Και θυμάμαι, λέει, θα κάνω μια εξαίρεση να πάρω το πρόσφορο αυτό, και πήγε στο παγκάρι και έριξε το αντίτιμο, να πληρώσει δηλαδή το πρόσφορο που πήρε, πρόσφορο το οποίο δικαιούτο, χωρίς μισθό λειτουργούσε και έκανε όλες τις ακολουθίες και εξομολογήσεις στο παρεκκλήσιο εκεί, όλα τα χρήματα του παρεκκλησίου οφείλοντος σε αυτόν, γιατί πνευματικά του τέκνα ενίσχυαν αυτό το παγκάρι, και όμως ο ίδιος δεν εθέλησε ούτε το πρόσφορο αυτό, το οποίο ως επιτοπλίστων θα το έτρωγαν πνευματικά του παιδιά, να το αφαιρέσει από την Εκκλησία χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο. Ο πατήρ Επιφάνιος λοιπόν, όταν είχε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρω μια συγκεκριμένη, πήγε κάποιος
και του είπε θέλω να κάνω μία, έχω αυτά τα χρήματα, δεν είχε οικογένεια και θα τα αφήσω μετά θάνατον. Και του λέει ο πατήρ Επιφάνιος, λέει, όχι λέει, εγώ θα έλεγα να μην τα αφήσεις, να τα πάρεις μαζί σου. Λέει, μα δεν μπορώ να τα πάρω. Εγώ σαν πνευματικός σου δίνω την ευλογία να τα πάρεις. Δεν μπορώ να τα πάρω. Άρα, σ' αφήνουν, δεν τα αφήνεις. Καλύτερα, λοιπόν, να τα προσφέρεις εσύ δια θερμής και όχι δια ψυχράς χειρός. Και στο θέμα της φιλανθρωπίας και της ευπηγίας και της αγάπης, αυτά είναι, ήταν μέσα στο έργο του και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθάει τους πονεμένους αδερφούς, εκείνους οι οποίοι είχαν ανάγκη. Αγωνιζότανε να τηρήσει όλες τις εντολές που λέει το Ευαγγέλιο. Να επισκέπτεται τους αρρώστους, τους φυλακισμένους, να βοηθάει τους φτωχούς, να κάνει ελεημοσύνη, μυρνώ το αριστερό στην πει δεξιά σου. Έλα εδώ, παιδί μου, πάρε αυτό το φάκελο, αργά το απόγευμα, το βράδυ, θα πας εκεί, διεύθυνση, θα το ρίξεις και θα φύγεις. Να γίνει ελεημοσύνη και να μην σε θίξει, να μην σου πει καημένε υποφέρεις, πάρε ένα πεντάρκο. Δεν υπήρχε άνθρωπος να πάει να του ζητήσει μια ας πούμε, συνδρομή, βοήθεια και ο πατήρ Επιφάνιος να του κλείσει την πόρτα ή να διαφορήσει. Και μια συνδρομή, όχι απλώς ας πούμε, παρηγορητικά λόγια κλπ. Είχε ένα αντίκτυπο, είχε ένα κόστος χρηματικό κλπ. Θυμάμαι κάποτε που είχε πει και νομίζω ότι κάπου το έχει γραμμένο ότι είχε 2 δραχμές, ξέρω πόσο είχε στη ζέμη του, να πάρει ένα γιαούρτι να φάει το βράδυ. Και φεύγοντας από τους Τσεράχας, πήγε κάποιος που ζήτησε ελεημοσύνη, το έδωσε. Και πήγα λέει το βράδυ στο σπίτι και δεν έφαγα το γιαούρτι που έπρεπε να φάω. Έκανα τον καλύτερο ύπνο της ζωής μου, λέει. Δηλαδή, τα ζούσε ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα που λέμε, που γράφεται ο γιος, αυτός τα ζούσε. Πατήρ Επιφάνιος έμενε σε αυτόν εδώ το χώρο τον οποίο βλέπετε, ήταν το διαμερισματάκι του, έμενε επενικείο πάντοτε, δεν είχε δικιά του κατοικία και το ονόμαζε ο ίδιος το ασπαλακίον μου. Ασπαλακίον σημαίνει η φωλιά του τυφλοπόντικα, γιατί πράγματι αν κοιτάξετε έξω από τα μπαλκόνια θα διαπιστώσετε ότι εύκολα κάποιος ουρανό δεν βλέπει, γιατί είναι απέναντι και σε όλα τα σημεία του ορίζοντος πολυκατοικίες οι οποίες ορθώνονται και βέβαια αυτό το μικρό διαμέρισμα 55,9 τετραγωνικά είναι η ιδιοκτησία όπως και όλο το κτίριο της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας. Εδώ ο πατήρ Επιφάνιος είχε συστήσει ένα άτυπο οικοτροφείο όπου κάποιοι φοιτητές σπουδάζαν, έμεινε ο καθένας όμως στο διαμέρισμά του και υπήρχε ας το πούμε έτσι αυτή η μέρημνα η πνευματική χωρίς να υπάρχει εκείνο το κλασικό οικοτροφείο που γνωρίζουμε με τα παιδιά στα δωμάτια και ας το πούμε έτσι με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν έμεινα Μακεδονίας μαζί με τον Κώστα τον Καμπούρη και άλλοι φοιτητές ήταν από διάφορες σχολές και σπουδάζαμε όπου είχαμε την πνευματική φροντίδα και την μέρημνα και την επικοινωνία και την γνωριμία με τον πατέρα Επιφάνιο. Είμαστε στα 1975. Ποια ήταν λοιπόν η καθημερινότητα της πολυκατοικίας θα σας πω. Η πολυκατοικία άνοιγε το πρωί από τη Θεία την Αλεξάνδρα στις 5 η ώρα. Κυριολεκτικά η πολυκατοικία, όχι μόνο το διαμέρισμα. Γιατί πολλά παιδιά εργαζόμενα τότε στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν πνευματικά παιδιά του πατρός Επιφανίου, έκριναν σκόπιμο πρωί-πρωί πριν από τις εργασίες τους, και όταν λέμε πρωί-πρωί, 1-2 ώρες πριν, να έρθουν εδώ, να καθίσουν μαζί με τη θεία την Αλεξάνδρα, να κουβεντιάσουν, να πιούν ένα καφεδάκι μαζί της και εν συνεχεία να φύγουν προετοιμασμένοι για τις εργασίες τους. Προετοιμασμένοι και πνευματικά, γιατί η Θεία η Αλεξάνδρα ήταν ένας άνθρωπος σοφός, κατά Θεόν σοφός. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά πολλά χαρίσματα, τα οποία της τα έδωσε αφιδώς ο Θεός, γιατί και η ίδια αφιερώθηκε στον πατέρα Επιφάνιο και σε όλο το πνευματικό του έργο. Άνοιγε λοιπόν η πόρτα της, αλλά και η πολυκατοικία, επαναλαμβάνω, από τις 5 η ώρα το πρωί
και έκλεινε γύρω στις 12-12.30 ώρα το βράδυ. Η άλλη συνήθις εικόνα που συνάντησα εκεί στο Μακεδονίες 24, επειδή είχα το γιατρείο μου, ήταν το πλήθος κόσμου που έμπαινε και έβγαινε καθημερινό στο διαμέρισμα του Πάτρου Επιφανίου. Η πόρτα το άνοιγε κύριο στις 6 το πρωί. Δεν άνοιγε απλώς, είχε και ένα μαρμαράκι. Ήταν τη θεία αυτά, τη θεία Αλεξάνδρα Εφευρέσης, για να μην κλείνει η πόρτα. Και έκλεινε το βράδυ στις 12. Αυτή ήταν η. Έμπαινε και έβγαινε κόσμος διαρκώς. Διαρκώς. Είχε την εντύπωση ότι βρίσκεσαι μάλλον σε ένα υπουργείο παρά σε μια πολυκατοικία. Γιατί μετά από αυτούς οι οποίοι εργάζονται έξω, συνεχίζαμε εμείς. Σηκωνόμαστε πρωί, παιδιά είμαστε, θα περνούσαμε από κάτω να πάρουμε το πρωινό μας, να φύγουμε μετά για τις σχολές μας, την καθημερινή μας εργασία δηλαδή. Μετά το μεσημέρι που επιστρέφαμε, ήταν έτοιμο το φαγητό και πάλι από τη θεία την Αλεξάνδρα. Ήρχονται και πάρα πολλοί οι οποίοι εργαζόντουσαν στο κέντρο, έπρεπε να εργάζονται και το απόγευμα, έκαναν στάση ενδιάμεση το μεσημέρι στο σπίτι του Πατρός Επιφανίου, καθόντουσαν, συντρώγαμε όλοι μαζί και έφευγαν πάλι για τις εργασίες τους. Εκεί υπήρχε μαζί με το φαγητό, το οποίο ήταν πάντοτε πλούσιο, προσφορά του Πατρός Επιφανίου και της θείας του της Αλεξάνδρας, υπήρχε και ο πνευματικός λόγος, ο λόγος πνευματικής οικοδομής. Κάνουμε όλες μας τις ακολουθίες, παιδιά. Κάνουμε το απόδειπνό μας, κάνουμε την προσευχή μας ή κοιτάζουμε μόνο τις συζητήσεις και από τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην τελευταία, ας το πούμε έτσι, επιλογή. Αλλά δεν νιώθαμε καμία καταπίεση, νιώθαμε αυτή την άνεση. Ο γέροντας ήταν για τα πνευματικά του παιδιά και ιδιαιτέρως για όσους μέναμε μαζί του εδώ στην πολυκατοικία της Οδού Μακεδονίας 24, ήταν και πατέρας. Πατέρας με την έννοια ότι ενδιαφέρεται για όλα τα καθημερινά μας θέματα. Εμείς είχαμε έρθει περισσότεροι φτωχόπεδα από την επαρχία, γόνοι πολυτέκνων οικογενειών. Εδώ για μας ήταν πραγματικά ο πατέρας ο οποίος μας κάλυπτε τα πάντα. Σε συνεργασία με την αείμνη στη θεία του, τη θεία την Αλεξάνδρα, η οποία ήταν πράγματι ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου το οποίο επιτελούσε, μας είχε καθημερινά το φαγητό μας και πρωί και βράδυ, όλα έτοιμα από αυτή την Αγία Γερόρισσα, την ευλογημένη ψυχή, και από εκεί και πέρα βέβαια ό,τι χρειαζόμαστε και στα οικονομικά και στην αγορά των βιβλίων και σε οτιδήποτε άλλο, ήταν πάντα αυτός ο οποίος μας συμπαρίστατο και μάλιστα, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ως πραγματικός πατέρας. Ο γέροντας Επιφάνιος, ξεκινώντας από το πρωί, ποτέ, επειδή είχε πάντα προβλήματα ύπνου, μπορεί να τον έπιανε ο ύπνος τη νύχτα, στις 2 τα μεσάνυχτα, στις 3 τα μεσάνυχτα, στις 4, καμιά φορά και στις 5 η ώρα. Υπήρξε και περίπτωση που τον έπιασε λίγο ύπνος κατά τις 6 το πρωί, λίγο για να ξεκουραστεί. Δεν ήταν κάθε βράδυ έτσι, αλλά είχε προβλήματα με τον ύπνο του. Όταν όμως θα σηκωνότανε ο γέροντας, πάντα μπαίνοντας μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης, θα τον βρίσκαμε με την παρακλητική, με το μηνέο, με το ορολόγιο. Πολλές φορές ρωτούσε, παιδί μου, σήμερα τι έκανε, ψάλατε στο μοναστήρι δοξολογία, τι έγινε σήμερα. Μα κάθε ημέρα, κάθε ημέρα. Εντάξει, ο χρόνος του, λέμε πολλές φορές, ο χρόνος είναι χρήμα. Τι χρήμα, ο χρόνος ήταν για αυτόν, κάθε κίνησή του ήταν μετρημένη. Δεν είχε χρόνο κενό. Ας πούμε, εγώ καμιά φορά μου, τώρα δεν μπορώ να κάτσω λιγάκι τώρα. Αυτός και την ώρα που καθόταν έτσι, γιατί ξέρω εγώ τον πόναγε η μέση του Φερρυπίν, ή θα προσευχότανε, ή θα σκεφτότανε να γράψει κάτι, να στείλει ένα δημοσίευμα, να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να... Δεν έμενε, ας πούμε έτσι, σε αδράνεια ποτέ. Το πρόγραμμά του λοιπόν ήταν όχι γεμάτο, αλλά θα λέγαμε εξοντωτικό. Ξεκίναγε από το πρωί, όταν δεν έκανε και το μοναστήρι, οι δουλειές του ήταν ατέλειωτες. Τι θα γίνει με τα οικονομικά, τι θα γίνει με τα οικοδομικά, τι θα γίνει με τους πατέρες, τι θα γίνει με το αυτό.
Τι θα γίνει με τα προβλήματα, αυτό το αμίμητο που ελέγεται, ότι ασχολείται ακόμα και για το να βρει υδραυλικό σε κάποιο παιδί του που είχε απόγνωση, που δεν έβρισκε υδραυλικό, να του βρει για τον υπτήρα του όπου υπήρχε πρόβλημα. Τι για τους αρρώστους, τι για αυτούς που είχαν οικονομικά προβλήματα. Μία φορά λοιπόν έγραψε ένα χαρτάκι. Γιατί λέγανε, εντάξει μωρέ, και τι κάνει ο πατήρ Επιφάνος, έχει το προσωπικό του πρόγραμμα. Μου λέει, έλα εδώ να δεις παιδί μου. Ξέρω εγώ. 9 η ώρα αυτό, 9 και 10 εκείνο, 9 και 4 εκείνο, 9 και αυτό, 9 και μισή. Και έγραφε δίπλα και τα ονόματα, ποιοι τον πήρανε. 10 παρά 20 ο τάδε. Λοιπόν, το μεσημέρι, έπρεπε να πάω να δω, με ζήτησε ο καθηγητής ο κύριος Μουρατίδης. Έπρεπε να τον επισκεφτώ για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για τα κανονικά θέματα της Εκκλησίας. Μετά, το απόγευμα, εξομολόγηση. Ήτανε ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα. Δεν ήταν απρόσιτος να σου πει, θα σου έδιδε λύση όσο ήταν δυνατόν για το πρόβλημα το οποίο το ρωτούσες. Ήτανε στη διάθεση των ανθρώπων, των αδελφών, των πατέρων, των πονεμένων 24 ώρες το 24ωρο. Και όταν πήγαινε και στο μοναστήρι βέβαια, και πάλι και εκεί τα τηλέφωνα ήταν ανοιχτά και μπορούσε κανείς να έχει έναν αποκούμπι για όποιο ζήτημα και όποιο θέμα παρουσιαζόταν. Απορούσα πώς μπορούσε σε ένα 24ωρο να κάνει τόσα πράγματα. Πιστεύω ότι ο Θεούλης του είχε παραχωρήσει και αυτή την εύνοια, εκτός των άλλων πώς το λένε, ευνοιών, να είναι το 24ωρο 48ωρο για μένα. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν διανοούμαι να κάνω αυτά που έκανε μέσα σε ένα 24ωρο, με τίποτα. Έτσι, με τίποτα. Το είχε, θα λέγαμε, τυπικό. Σχεδόν κάθε ημέρα, κάθε βράδυ, να πηγαίνει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και να επισκέπτεται ανθρώπους ανήμπορους, ανθρώπους οι οποίοι είχαν δηλιάσει με την ασθένεια την οποία είχαν και ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν εκείνη τη στιγμή ένα συγκλονισμό μέσα τους, τι κάνουμε τώρα που φεύγουμε από τη ζωή. Είχε και ένα μικρό πετραχυλάκι εδώ στην τσέπη του, το οποίο αν κάποιος από τους ασθενείς ήθελε μια εξομολόγηση, βάζαν κάποιο παραβάν εκεί, πλησίαζε κοντά του για να μην ακούνε οι άλλοι ασθενείς και το έγινε εξομολόγηση. Ποτέ όμως σε ασθενή, και τον είχα συνοδεύσει αρκετές φορές, δεν έλεγε ότι ξέρεις είναι σοβαρή η καταστασή σου, είσαι έτοιμος κτλ. Όχι. Η παρουσία μου, παιδάκι μου μόνο, του κληρικού, υποδηλεί αυτό. Αν θέλει ο άνθρωπος, εδώ είμαι εγώ να τον εξομολογήσω. Επέστρεφε το βράδυ. Τρώγαμε, αλλά το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Και για τα θέματα των ανθρώπων οι οποίοι ήταν πονεμένοι και πικραμένοι, αλλά και για τα θέματα της Εκκλησίας. Κάποιος εκ των πνευματικών αδερφών λέγει ότι αν θέλαμε να τον ζωγραφίσουμε, λέει θα τον ζωγραφίζαμε, λέει, με ένα τηλέφωνο στο αυτί, να το ακουμπάει στον ώμο του για να το στηρίξει και συγχρόνως να τρώει και να μιλάει. Όταν ήταν θέματα σημαντικότερα και βαρύτερα και βαθύτερα και εκκλησιαστικά και δεν ήθελε να τα ακούσουμε, τα άφηνε και μισό το φαγητό του και πήγαινε μέσα στο γραφείο, έκλεινε την πόρτα και για να συνεχίσει και ερχότανε για να συμπληρώσει το φαγητό του, ό,τι φαγητό θα ήταν. Το τηλέφωνο του πολλές φορές για αυτά τα θέματα μπορεί να σταματούσε και στις 12 και στις 1 το βράδυ. Δεν είχε σταματημό. Τα πιο δύσκολα θέματα πολλοί αρχιερείς τον παίρναν, τον συμβουλευόντουσαν για τα θέματά τους, τα προβλήματά τους και εκείνος έδινε την κατεύθυνση και την καθοδήγηση πράγματι την πατερική. Ένας κληρικός σήμερα έχει πει ότι τον έχει αποκαλέσει πνευματικό 100. Όπως το 100 τρέχει σε πρώτη φροντίδα, έτσι και αυτός έτρεχε. Όλη του η ημέρα ήταν καλυμμένη με εξομολογήσεις, με επισκέψεις ασθενών, με θέματα τα οποία πολλοί του έθεταν και πολύ σημαντικά από τηλεφώνου, με προσωπικά θέματα όλων των ανθρώπων οι οποίοι τον πλησίαζαν. Και όταν λέμε προσωπικά θέματα, δεν είναι μόνο τα πνευματικά που είπαμε, θέματα εξομολογητικά, θέματα καθημερινότητας. Ήρχονται οι οικογένειες οι οποίες δεν είχαν να φάνε. Ο πατήρ Επιφάνιος θεωρούσε υποχρέωσή του να τους καλύψει όλους αυτούς τους ανθρώπους οικονομικά. Θεωρούσε υποχρέωσή του να συμπαρασταθεί σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κατατρεγμένοι. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα φοιτητές οι οποίοι ερχόντουσαν και από το εξωτερικό να σπουδάσουν. Ο πατήρ Επιφάνιος του συμπαριστέκεται ως πατέρας. Όλα αυτά λοιπόν ήταν η καθημερινότητά του. Εκεί δόθηκε ο πατήρ Επιφάνιος. Αυτά όσοι τον ζήσαμε μπορούμε να τα μαρτυρούμε. Αλλά αυτό το οποίο ήταν έτσι στάνταρ ας πούμε
ήταν το βράδυ όταν επέστρεφε από το εξομολογητήριο. Η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να πάει μπροστά στο εικονοστάσι. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κοίταζε τον σταυρωμένο και έλεγε πάντα την ίδια φράση. «Κύριε, είδε μου τον κόπον και άφησε μου τις αμαρτίες». Αυτή ήταν η... Εκεί οι τρεις ιεράρχες είναι στο κέντρο των Αθηνών και εναλλάσσεται η μορφή της περιοχής εκεί. Την ημέρα οι εργαζόμενοι, το βράδυ αμαρτία. Και εκείνος εξομολογούσε εκεί, περίμενε τον κάθε πονεμένο, τον κάθε πικραμένο. Εφρόντιζε να ρίχνει βάλσαμο στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν έβλεπε ότι υπήρχε συντριβή, τότε ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ επίκης. Ξέρω ένα περιστατικό που κάποιος είπε στον Γιώργο με πάρα πολύ συντριβή, μια μεγάλη αμαρτία που είχε κάνει. Όταν λοιπόν είπε ο άνθρωπος αυτός τη μεγάλη αμαρτία που είχε διαπράξει, σηκώθηκε πάνω ο Γιώργος έτσι γεμάτος και καλοσύνη, λέει, εντάξει παιδί μου, φτάνει. Μέχρι εδώ ήταν, ξέχασέτε, πάει, έφυγε. Όταν όμως έβλεπε θράσος ή έβλεπε έλλειψη μετανοίας, τότε ο Γιώργος γινόταν πάρα πολύ έντονος. Θυμάμαι μια φορά, ήμασταν στους τρεις ιεράρχες, σε αυτό το εκκλησάκι με έναν άνθρωπο κοντά στην Ομόνια και περιμέναμε μέσα στην αίθουσα του Πνεού για να εξομολογηθούμε. Έξω από την αίθουσα ήταν ένα διάδρομος και στο τέλος αυτού του διαδρόμου ήταν το εξομολογητήριο. Είχε μπει κάποια γυναίκα μέσα. Κάποια στιγμή ακούμε τον γέροντα να φωνάζει πολύ έντονα. «Θα πας στην κόλαση. Με αυτά που λες και με αυτά που σκέφτεσαι θα πας στην κόλαση. Τα ακούς?» Παραξενευτήκαμε τις φωνές και από αυτά που ακούγαμε καταλάβουμε ότι ήταν κάποια γυναίκα, αυτή η γυναίκα που ήταν μέσα, έλεγε στον γέροντα ότι είχε σχέσεις με κάποιο κληρικό, τις οποίες δεν ήθελε να σταματήσει και ήθελε μάλιστα να τις δικαιολογούσε σαν φυσικές. Ο γέροντας συνέχισε να μιλάει πάρα πολύ έντονα και κάποια στιγμή ακούμε την πόρτα του εξομολογητηρίου να ανοίγει, έρχεται ο γέροντας στην αίθουσα που ήμασταν εμείς, κλείνει την πόρτα που επικοινωνούσε η αίθουσα με το διάδρομο, ώστε όταν θα φύγει αυτή η γυναίκα να μην δούμε ποια ήταν. Μέσα στην σε όλη αυτή τη στεναχώρια που είχε ο γέροντας, κρατήθηκε τελείως διακριτικός. Τι να πούμε, τα βλέπαμε αυτά και μαθαίναμε συνέχεια. Μετά από αυτή την, τέλος πάντων, την πρώτη, ας πούμε, έτσι, εντύπωση που είχε, ήρθε το ξάφνιασμα. Συνέβη πράγματι κάτι ξαφνικό που δεν το έχω φανταστεί ότι θα συμβεί. Βέβαια, εκ των υστέρων, όταν γνώρισα τον πατέρα Επιφάνιο, όλα αυτά ήταν συνυφασμένα με την προσωπικότητά του. Μου λέει, παιδί μου, έχεις ξανάρθει εδώ? Λέω, όχι. Οπότε, βγάζει το πετραχύλι, το αφήνει δίπλα. Μου λέει, πιστεύεις εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και εις τον αιώνα αυτού και στο Πνεύμα του Άγιον? Εγώ μέσα μου τα χάσα, αλλά λέω ναι, αλλά έτσι μια πορεία. Γιατί με ρωτάει? Δεν έκανα αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά τις ένιωθα όμως. Συνεχίζει. Θεωρείς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή σου? Η λέξη είναι ακριβής, όπως ακριβώς τις λέω. Λέω ναι. Παίρνει το πετραχύλι και το φορά.
Μου λέει, θα απορείς γιατί σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Διότι, παιδί μου, μου λέει, σε αυτή την καρέκλα εδώ έρχονται πάσης φύσεως άνθρωποι με προθέσεις όχι εξομολογήσεως, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και είμαι υποχρεωμένος να περιφρουρήσω την ιερότητα του μυστηρίου. Πρώτη φορά άκουγα αυτά. Μπήκα μια φορά, πήγα να εξομολογηθώ στις Ιεράχας και βγαίνει μέσα ένας μαλούρας. Την εποχή εκείνη είχε αρχίσει να αφήνει τα μαλλιά οι νέοι. Έτσι. Οπότε μπήκα μέσα εγώ, φουριόζος. Α, ποιος θα έρθω, του λέω. Ήμουν και άλλο. Ποιος θα έρθω, του λέω. Άλλη φορά. Μη μιλάς, μου λέει. Αυτός θα μας πάει στην κόλαση. Ήτανε τέτοια ψυχούλα αυτό το παιδί. Αυτός θα μας πάει στην κόλαση, μου λέει. Γι' αυτό ήταν σε όλα προσεκτικός. Κάθε βράδυ είχε επίσκεψη στο νοσοκομείο. Κάθε βράδυ. Και πήγαινε κοντά να τους παρηγορήσει, να τους πει τη γνώμη του, διότι του τη ζητούσανε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι τις τελευταίες στιγμές, προτού φύγουν από αυτή τη ζωή, ένιωσαν μάλλον χάρης στην παρέμβαση την πνευματική του Γέροντα Επιφανίου, τους γλίτωσε θα λέγαμε από την τελική πνευματική καταστροφή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι την τελευταία στιγμή με δάκρυα στα μάτια ζήτησαν συγχώρηση, τους εξομολόγησε και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές. Μάλιστα ενθυμούμε μία περίπτωση κατά την οποία ένας άνθρωπος όπως μας τον περιέγραφε δεν είχε την δύναμη ούτε λέξη να εκφράσει. Τίποτα, δεν είχε την δύναμη. Και τότε ο Γέροντας Επιφάνιος αφού φόρεσε το πετραχύλι του είπε άκου κάτι, μπορείς να μου πεις μια λέξη μόνο και εγώ θα σου διαβάσω συγχωρητική ευχή αρκεί να μετανοείς. Και του λέει εκείνος, πάτερ μου, μετανοώ για όλα, όλα τα έχω κάνει τα αμαρτήματα στη ζωή μου, όλα πλην ενός μου φαίνεται, του είπε, όλα τα άλλα τα έχω κάνει και μετανοώ για αυτά. Έλα, του λέει, και του βάζει το πετραχύλι πάνω στο κεφάλι και ή το ίδιο βράδυ ή την επόμενη μέρα έφυγε για τους ουρανούς μετανοημένος. Και λέει ο Γέροντας, τον κέρδισε η αγκαλιά και η φιλανθρωπία του Θεού. Τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές είχε ο Γέροντας Επιφάνιος. Πάντοτε λειτουργούσε ως απλούς πρεσβύτερος. Είτε λειτουργούσε στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών, είτε λειτουργούσε στο εισηγαστήριο της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου στην Τριζίνα, πάντοτε ως απλούς πρεσβύτερος. Τουλάχιστον όσο εγώ τον είδα στο μοναστήρι, ίσως μετά να υπεχώρησε, ο Σάκης λειτουργήσα μαζί του, ποτέ δεν προέστη της Θείας Λειτουργίας, πάντοτε έβαζε κάποιον άλλον. Όταν έκανα το Σαρανταλίτουργο όμως ιερεύς, ήρθε σε κάποια από τις τελευταίες όταν πλησίαζε να ολοκληρωθεί το Σαρανταλίτρο και συλλειτουργήσαμε. Τον έπεισα να βάλει ευλογημένη και επειδή έβαλε ευλογημένη φαντάστηκα ότι θα είναι η πρώτη λειτουργία που θα προστεί εκείνος. Την ώρα λοιπόν του καθαγιασμού αποσύρεται και μου λέει εσύ θα συνεχίσεις. Λέω μα πώς είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, του λέω. Όχι, μου λέει, αυτό το χατήρι δεν θα στο κάνω. Και τελικώς ούτε και σε αυτήν προέστη μέχρι τέλος. Ζούσε όμως τις ευχές που τις έλεγε. Δηλαδή έβλεπες τον ιερέα, τον ευλαβέστατο, τον πιστότατο, έτσι. Και εγώ αυτό ήθελα. Και αυτό έβλεπα και αυτό με καλλιεργούσε και αυτό με βοήθαγε. Τότε δίνει ξεραυτόν τον νου
του συνιέρετας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτως ελιπαθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτο και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ερδίσιστε να μην με ξύψου. Υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Στο θέμα της σεμνότητος και της ενδυμασίας και της πολυτελείας στις στολές του, ήταν πάντοτε απλούς στην ιεροπρεπή στις ακολουθίες του. Οι στολές του ήταν πάντοτε οι απλές, οι καλαματιανές, οι λινομέταξες, που είναι λευκές με σταυρούς διαφόρων χρωμάτων. Και έλεγε ένας εκ των πατέρων, λέει, τόσο απλό, λέει, πατέρας εδώ τόσο απλή, λέει, θέλουμε, λέει, και λιγάκι πιο και λιγάκι διαφορετικές στολές. Αλλά ο γέροντας έλεγε να είναι οι στολές καλές, γιατί οι άνθρωποι είναι και φτωχοί και πονεμένοι και πικραμένοι. Επειδή ζούμε σε εποχή που άνθρωποι πηγαίνουν στα σκουπίδια και τρώνε, δεν μπορεί εμείς σαν κληρικοί μερικές φορές να είμαστε ντυμένοι με πολυτέλεια. Βεβαίως υπάρχει η λαμπρότητα των ακολουθιών και εκεί πρέπει να έχουμε κάθε προσοχή. Όμως υπάρχει και πείνα και δυσκολία. Το θέμα της ιεροσύνης, αυτός και προσόντα και ταλέντα να γίνει και αρχιερέας και καθηγητών, δεν επεδίωκε τίποτε. Μου αρχεί η ιεροσύνη μου, με αξίωσε ο Θεός, να υπηρετήσω το Θεό στο θυσιαστήριο. Αυτό μου αρχεί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και μάλιστα του λέγανε πολλές φορές, μα γιατί να μην γίνεται επίσκοπος κλπ. Δεν ήθελε να γίνει επίσκοπος και είχε τους λόγους του. Εγώ συμφωνούσα μαζί του. Εάν ποτέ, λέει, καμιά φορά με εκλέξουν Μητροπολίτη, θα εξαφανιστώ, έτσι, και δεν θα παρουσιαστώ παρά μόνο όταν πληρωθεί η Μητρόπολη για την οποία με εκλέξανε. Έτσι. Τόσο πολύ δεν ήθελε το παραπάνω από αυτό. Μου αρκεί αυτό που μου δώσε ο Θεός, το χάρισμα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Όταν του μιλούσαν για αρχιεροσύνη, αισθανόταν πράγματι μέσα του ένα παγόβουνο και του έλεγε χαρακτηριστικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επανειλημμένες προσκλήσεις και προκλήσεις τις απέρριψε. Και επί αρχιεπισκοπίας Ιερονύμου του Πρώτου, αλλά και επί αρχιεπισκοπίας του Σεραφείμ του Πρώτου, απέρριψε τέτοιες προτάσεις ο πατήρ Επιφάνιος. Και μάλιστα τις απέρριψε ερχόμενος σε σύγκρουση εντός εισαγωγικών με πολλοί φίλους του αρχιερείς, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να τον προωθήσουν. Αλλά αυτό το οποίο είχε μέσα του, το ήξερε ο ίδιος και ο Θεός. Το μυστικό της καρδιάς του, μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Αρνήθηκε με επιστολή προς τον τότε αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ να γίνει δεσπότης. Τον είχε προτείνει ο Σεραφείμ και αυτός με επιστολή του στον τύπο, ότι ευχαριστώ για την τιμή, αλλά προτιμώ να είμαι πρεσβύτερος. Έλεγε χαρακτηριστικά προς τους τότε αρχιερείς που επέμεναν να χειροτονηθεί, εφόσον νομίζετε ότι εκφράζετε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν προσεύχεστε να θερμάνει λίγο και τη δική μου την καρδιά να θελήσω να χειροτονηθώ. Η καρδιά μου είναι βόρειος πόλος. Και άλλοτε έλεγε, ο Χριστός θέλει ο Επιφάνιος να αποθάνει πρεσβύτερος. Πετώνησε αυτό με τα πολύς δυνάμεως. Και πώς ζήσατε και εσείς και οι άλλοι άνθρωποι που ήταν κοντά στον πατέρα Επιφάνιο την απώλειά του, πώς ήταν όταν έφυγε από τη ζωή?
Δεν είχα υπόψη μου αυτό να το καταθέσω, αλλά θα το πω όμως. Ήμουνα από τους λίγους ίσως, ελάχιστους, που πληροφορήθηκαν από ένα φίλο μου γιατρό δηλαδή. Είχα ένα πνευματικό μου αδελφό και φίλο μου κιόλας, ο οποίος μου είπε, Δημήτρη, δυστυχώς ο πατήρ Επιφάνειος ανθρωπίνως δεν έχει πάνω από ένα χρόνο ζωή. Ένα-ενάμιση μου πέρσι. Πάντοτε ήταν λιτοδία τους και επειδή είχε και πρόβλημα με το στομάχι του, που ήταν και η αιτία τελικά που έφυγε από αυτή την ζωή, ήταν έλκος και μετά έγινε εξάλλαξη σε καρκίνο και έτσι κατέληξε. Είχε μεγάλο αγώνα με την ασθένειά του, πολύ μεγάλο αγώνα, και έφτασε στο σημείο να έχει φρικτούς πόνους. Και κάποια στιγμή, λέει, αισθάνθηκα τόσο μεγάλο τον πόνο που είπα, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες να γευθώ λίγο από τον πόνο που ένιωσες εσύ στο Σταυρό. Και τότε, λέει, μόλις είπα αυτό, αισθάνθηκα τέτοιους πόνους που μόνο ο Θεός με κράτησε να μην φύγει η ψυχή μου. 10 μέρες πριν κοιμηθεί, τόσο περίπου, τον είχε πάρει ένα βράδυ ο Άγιος Πορφύριος. 3 η ώρα τη νύχτα και μιλούσαν μέχρι τις 5-6 το πρωί, κάπου 2 ώρες, 3. Και το πρωί της ημέρας έτσι που ξημέρωσε, μας κάλεσε όλους και μας μίλησε ότι φεύγει. Κανόνισε το πρόγραμμα της κηδείας του, μας μοίρασε διάφορα δωράκια που είχε στο γραφείο του, εικόνες, διάφορα που του είχαν φέρει, ονομαστικά στον καθένα. Αυτό στον Δημήτρη, αυτό στον Ηλία, αυτόν στον Τάδε, αυτόν στον Τάδε. Όχι έτσι, τόσο πολύ. Και αφού τα τακτοποίησε όλα, με λεπτομέρειες ας πούμε, πώς θα γίνει η κηδεία του, που θα ταφεί, πώς θα ταφεί, τα πάντα. Λίγες ημέρες πρώτης κοιμήσεώς του πήγα και τον είδα. Ήτανε οριζοντιωμένος, ξαπλωμένος στο κρεβάτι και η φωνή του ίσα ίσα έβγαινε από το στόμα του. Λέω, πάτερ Επιφάνη, πώς είστε? Λέει, φεύγω. Λέω, πώς είναι δυνατόν, λέω, αυτή η ζωή να φύγει? Φεύγουν και νέοι, όχι εγώ. Αλλά αυτά να τα λέει με μία φωνή που ίσα ίσα έβγαινε σαν ένα λεπτό αεράκι. Λέω, τι σας είπε ο Χριστός? Τίποτα. Εσένα τι σου είπε? Μιλούσε σαν να είμαστε ίσια και όμοια, δηλαδή. Όλους τους ανθρώπους τους έβλεπε, νόμιζε ότι όπως εκείνος σχετίζεται με το Θεό, ότι όλοι σχετίζονται. Λέω, σε μένα θα πει, λέω. Γιατί να μην σου πει? Δηλαδή με αυτή τη φυσικότητα που έμεινα. Και λέω, άλλα μέτρα, άλλη κατάσταση ανθρώπου. Και μετά μου λέει κάτι το οποίο δεν το άκουσα καθόλου. Λέω, πλησιάζω λίγο, το ξαναλέει, λίγο θεία άκουγα. Πλησιάζω, ακούμπησα σχεδόν το αυτί μου στο στόμα του. Και ακούω, η
θεία έλεγε «Νιώθω σαν χαρτάκι». Εγώ νιώθω σαν σίγαρο χαρτάκι. Δηλαδή ήταν πλέον τόσο ελαφρός, τόσο έτοιμος. Όπως έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «Ιρπάγινε στον Παράδεισο, είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδε». Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, κανείς δεν αισθάνεται ούτε το βάρος του σώματος, ούτε τίποτα. Αλλά προϋποθέτει αυτή την αγιότητα. Και στο τέλος της συνομιλίας αυτής, της σύντομης, πήρε τα δύο του δάχτυλα, τα έβαλε στο στόμα του και τα ακούμπησε στο μάγουλό μου. Ήταν ο αποχαιρετιστήριος ασφασμός αυτός. Αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτήν την εξασθένηση έδειξε με τόσο έντονο τρόπο τα αισθήματά του και την αγάπη του. Στις τελευταίες φάσεις της αρρώστιας του, επειδή είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση ατροφίας των αδένων, είχε μια ξηρότητα στο στόμα του, η οποία του είχε αυλακώσει τη γλώσσα και τις παριές, σαν να είχες πάρει ένα ξηράφι. Η πόνη ήταν πάρα πολύ έντονη. Τότε λοιπόν, ένας από τους γιατρούς που τον παρακολουθούσε μου λέει, «Βρε Δημήτρη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι», λέει, «στο γέροντα, υποφέρει, βρε παιδί μου». Πήρα λοιπόν εγώ κάποιον γνωστό μου στοματολόγο κλπ. Και μου είπε όσο γίνεται πιο συχνά με ένα κομμάτι μπαμπάκι να του αλήφουμε την παριά μέσα και να υγραίνεται με γλυκερίνη, με υγρή γλυκερίνη, η οποία έχει και μια υπόγλυκη γεύση, να το υγραίνουμε για να μπορεί να ανακουφίζεται ο άνθρωπος. Και έτσι αναγκαστικά κάθε μία-δύο ώρες, ίσως και συχνότερα, κατέβαινα και εξοικειωμένος εγώ με το στόμα του έκανα αυτή την επάλυψη. Δεν μπορώ τώρα αυτό να το αναπαραστήσω. Αφού του έκανα αυτό, δεν είναι αυτονόητο και σαν γιατρός και σαν πνευματικό του παιδί, ας πούμε, ότι θα του προσέφερα μια στοιχειώδη, ότι περί στοιχειώδους υπηρεσίας δεν είναι, το ξενύχτησα, το τίποτα. Και όμως να βλέπατε πώς με ευχαριστούσε. Και ακόμα στη φάση εκείνη που δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν έβγαινε φωνή, μου κινούσε τη γλώσσα, είχε η διανιά ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν σε κατάσταση ακεραιότητος. Και κινούσε τη γλώσσα με προσπάθεια να μου εκφράσει την ευχαριστία του. Δύο μέρες, τρεις, να σας λέω, είχε διάβγεια, πνευματική, αλλά διανοητική διάβγεια και πνευματική προφανώς, αλλά πολλές ώρες έπεφτε σε μια κομματώδη κατάσταση, λίθαργο δηλαδή, δεν επικοινωνούσε. Εκείνο όμως το μεσημέρι που κατέβηκα εγώ, του έκανα την επάλυψη στο στόμα και ξαφνικά μέσα στο μεσοσκότωδο βλέπω τον πατέρα Επιφάνιο με τα μάτια του ολάνυχτα, έτσι όπως ήταν όταν ήταν υγιής, ας πούμε, να με κοιτάζει. Και πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τη σκηνή, ας πούμε, τον έβλεπα όμως, ήταν στο κρεβάτι, εγώ όρθιος, αυτός ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με κοίταζε διαπεριστικά και μου απευθύνει κάτι που δεν το περίμενα. Μου λέει, δεν μου είπε παιδί μου, μου είπε Δημήτρη, το όνομά μου. Μου λέει, Δημήτρη, έχεις εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο της αναχώρησεώς μου. Προφανώς δεν είχα τη δυνατότητα εκείνη την ώρα και λόγω ψυχολογικής καταστάσεως και λόγω φύση και θέση, δηλαδή να σκεφτώ. Εν πάση περιπτώσει, μου ήρθε στο μυαλό μου και του λέω, γέροντα, λέω, δεν ξέρω αν έχω εξοικειωθεί. Το μόνο που ξέρω
Παρακαλώ δώστε προσοχή τώρα στα λόγια, γιατί θα τα πω ακριβώς όπως έγινε η στιχομηθεία. Έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ήταν δε μια στιχομηθεία, θα έλεγα, υποτύπου ατάκας και από πλευράς μου και από του πατρός Επιφανίου. Από πλευράς μου γινόταν χωρίς επίγνωση, έτσι μου ερχόταν. Εκείνος όμως ήξερε απόλυτα τι έλεγε. Αλλά ο Πατριφάνιος ποτέ δεν είχε πρόβλημα στο να απαντήσει. Του λέω λοιπόν, γέροντα, δεν ξέρω, λέω, αν έχω εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο της αναχωρήσεώς μου. Όμως ξέρω ότι κι αν ακόμα σας καλέσει ο Θεός, σε εσάς θα προστρέχω δια της προσευχής. Παιδί μου, αυτό γίνεται μόνο με τους Αγίους. Γέροντα, κάποια φορά σας είχα ρωτήσει αν μπορούμε να επικαλούμεθα στην προσευχή μας ανθρώπους για τους οποίους η συνείδησή μας πληροφορεί ότι έχουν παρησία στο Θεό. Και μου είπατε ότι μπορούμε να τους επικαλούμεθα με το αν. Αν έχεις παρησία στο Θεό, πρέσβευε για το τάδε. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Γέροντα, μα ούτε με το αν. Σου είπα, παιδί μου, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Γέροντα, ούτε με το αν. Καλά, αν είναι με το αν. Ένας πατήρ Επιφάνιος σε αυτήν, τέλος πάντων, την κατάσταση που ήταν, πόσο φύλαγε τον εαυτόν του. Δεν επέτρεπε στον εαυτόν του ούτε η παραμικρή σκέψη ότι θα έχει παρησία στο Θεό. Την απέβαλε, την έδιωχνε. Αυτό γίνεται μόνο με τους Αγίους. Και όταν τον πίεσα, ας πούμε, με το αν, τελικά συγκατεύει να μου δώσει αυτή την, πώς να το πούμε, τη δυνατότητα. Μου έλεγε ο κληρικός που ήταν μαζί του την προηγούμενη μέρα πριν κοιμηθεί, στις 9 Νοεμβρίου δηλαδή, για κοιμήθηση στις 10, ότι το βράδυ, πώς το λένε, στον ύπνο του, το πούμε έτσι, και είχε πέσει σε λίθαρο, είπε ότι ο Σπύρον φιδωμένος και θερής, και ο Σπύρον επευλογίες, που ήταν και το ανάγνωσμα της άλλης μέρας, έγινε Πέμπτη προς Παρασκευή, την Κυριακή ήταν το αποστολικό ανάγνωσμα αυτό. Και επίσης τον άκουσε ο άλλος κληρικός αυτός να λέει ότι μην τον πειράζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι φτωχούλης, δεν τον λυπάστε, είναι φτωχούλης. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει πέσει σε λίθαργο και σου λέει μην τον πειράζει γιατί είναι φτωχούλης και σου λέει ότι ο Σπύρον πως τον εφιδωμένος και τα λοιπά και τα λοιπά, κατάλαβε, είχε πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ήταν συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά επιμελώς προσπαθούσε να το κρύψει. Δεν το επιτύχανε πάρα πολλές φορές, πιστεύω. Όχι. Όχι. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν η παραμονή της κοιμήσεώς του μετά την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου που είχαμε. Πήγα Μακεδονίας, ήταν εξαπλωμένος και σκεπασμένος ολόκληρος με ένα σεντόνι και το κεφάλι του ακόμα. Προφανώς εκεί εδέχεται την άχτιστη χάρη του Θεού μας και γι' αυτό είχε ζητήσει έτσι να καλυφθεί κιόλας. Ήταν ο πατήρ Αθανάσιος κάθετο και μου λέει κάθισε εδώ λίγο εσύ μόνος έτσι και απεσύρθη εκείνος και ο πατήρ Επιφάνιος βέβαια δεν μιλούσε, ήταν, αλλά έβλεπα κάθε τόσο μέσα από το σεντόνι και σήκωνε τα χέρια του πως είναι η ηκεσία και πάλι τα κατέβασε και μετά τα σήκωνε 2-3 φορές. Κάθισε έτσι αρκετή ώρα και μετά
έφυγα. Τον θυμάμαι τις τελευταίες του ώρες. Όταν ήταν πλέον ετοιμοθάνατος, οι κινήσεις του ήταν μηδενικές. Μηδενικές. Και η μητέρα μου κοιμήθη από καρκίνο, αλλά η ταλαιπωρία του πατρός Επιφανίου ήταν κάτι άλλο. Πολύ δοκιμάστηκε αυτό. Όταν λοιπόν ερχόταν η ώρα για να κοινωνήσει, έπρεπε αυτόν τον άνθρωπο να τον ντύσουμε. Ήμουν και εγώ και πολλές φορές. Να φορέσει το ζωστικό του. Να χτενιστεί. Να αισθάνεται ότι είναι, ας πούμε, έτοιμος, πώς να το πω, και από τα πλέον, ας πούμε, δευτερεύοντα και τριτεύοντα στοιχεία για να κοινωνήσει. Ήταν και αυτό για μας, αν ας πούμε για τα εξωτερικά στοιχεία έπρεπε να δώσουμε τόση σημασία, πόσο μάλλον για τα άλλα, τα εσωτερικά, προκειμένου να κοινωνήσουμε, ας πούμε, αξίως. Έχουν μείνει και αυτά στη μνήμη μου. Και την επόμενη, όταν έφευγα, ετοιμαζόμουν να φύγω από το σπίτι για να πάω στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας που είχα τότε μια εκπομπή, με ειδοποίησαν ότι είχε κοιμήθει. Και πηγαίνοντας στην εκπομπή, μετέδωσα και την είδηση, ήταν η πρώτη είδηση που ακούστηκε έτσι. Ότι κοιμήθη. Και βέβαια αγαπήθηκε και από κόσμο, έτσι, μην μιλάμε μόνο ότι αγάπησε ο ίδιος κόσμο, αγαπήθηκε πάρα πολύ κόσμο. Πόσοι κληρικοί θα έχουν γιατρό 127 νύχτες να τους, πώς το λένε, να τον ξενυχτήσουν. Είχε γιατρό πνευματικό παιδί του, ο οποίος έκλεισε το ιατρείο, τώρα είναι μοναχός κάτω, στην Κεχαριτωμένη ο πατήρ Παντελεήμων, είναι νευρολόγος ψυχίατρος, έκλεισε το ιατρείο του που ήταν στην ίδια πολυκατοικία στον τέταρτο όροφο, τρίτο ήταν το σπίτι του και τέταρτο το ιατρείο του και το έκλεισε και κοιμόταν την ημέρα για να είναι το βράδυ κοντά του. 127 και λέω εμείς οι έγκαμοι που μεγαλώνουμε παιδιά και τα λοιπά, πόσοι από εμάς θα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση από τα παιδιά μας. Όταν κοιμήθη στους τρεις ιεράρχες, ένα παιδάκι 8 χρονών ήταν τότε και πήγε και ρώτησε τη μητέρα του, λέει μητέρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, πες μου παιδί μου, τώρα λέει οι τρεις ιεράρχες θα είναι τέσσερις. Έχουμε τους τρεις ιεράρχες, τώρα λέει θα είναι τέσσερις. Αφού ένας ακόμη ιεράρχης, ένας πατέρας ξεχωριστός εκοιμήθη, θα είναι τέσσερις οι τρεις ιεράρχες. Έτσι. Να έχουμε την ευχή του και να αναδειχθούν άξιοι μαθητέ, διάδοχοι. Υπάρχουν μαθητέ του διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέρη της γης και πρόσωπα πολύ δυνατά πνευματικά. Και η καρπή του θα είναι και είναι ήδη πλούσια, αλλά η απουσία του είναι πολύ αισθητή και μεγάλη. Η Εκκλησία μας έχασε τον επίγειο στρατηγό της. Να έχουμε την ευχή του. Yeah.
Oh.